Alza di rinuzzo! Akhbar sa'at tasi'a. Vilavi kafi triti shti shinja. Ma vlepu një Gjermani! Ja ma dosu një dosi gjelate! Gjelate gjinet kës apo të një liarto! Qa s'ka në sorizo! Gjelate dopo ti parga! Πιο όμορφη, δεν υπάρχει σαν την Πάρκα τέτοιο μέρος. Τραγουδάω εγώ, τραγουδάτε εσείς. Χορέψετε, χορέψετε τη δόση για να δείτε, πάμε. Χορέψετε, χορέψετε τη δόση για να δείτε, γιατί χωρίς τη δόση αυτή συντάξεις δεν θα δείτε. Γιατί χωρίς τη δόση αυτή δεν έχω συντάξει δεν θα δείτε. Αν ο Σάμαρας δεν πάει το παιδί σου δεν θα πάει, του τη γης θα μας σε φάει. Ας το Σάμαρα να πάει. Έλα! Όσοι είχαν παλιά λεφτά θα έχουν να θυμούνται. Όσοι είχαν παλιά λεφτά θα έχουν να θυμούνται. Γιατί θα τα στεγαστήκα την πόρτα σου χτυπούνε. Γιατί αν τα στεγαστήκα την πόρτα σου χτυπούνε. Μες στο σπίτι σου θα βγούμε, θέλουν έξω εμείς να βγούμε. Θέλουν έξω εμείς να βγούμε, μες στο σπίτι σου θα βγούμε. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσα μη λυπάστε. Χορέψετε, χορέψετε, παπούτσα μη λυπάστε. Έτσι κι αλλιώς δεν προκύνετε να τα ξαναγοράστε. Δεν τραγουδάμε γαμά το καιρό κάπου. Να τα ξαναγοράστε. Φρέξει πόλη κι ας πάει, του τη γη θα μας σε φάει. Του τη Μέρκελ θα μας φάει, δώσε του μπορούν να πάει. Του τη Μέρκελ θα μας φάει, δώσε του μπορούν να πάει. Το μυαλό μου τσιου τσιου, το μυαλό μου τσιου τσιου. Το μυαλό μου τσιου τσιου, το μυαλό μου τσιου τσιου. Τα μυαλά μας τσίου τσίου και στο σπίτι κρύο κρύο. Αυτό που κάνει το πουλί είναι ζουίου. Για να βγάλουμε χειμώνα πρέπει να πάμε δύο δύο. Και άμα έχει ψοφόκριο και τρίο τρίο δεν πειράζει. Έτσι κάθονται οι κρύες πολυκατοικίες. Με τις κουβέρτες είναι όλες οι κρύες έτσι. Έχουν σπάσει τα τσαούλια της κρύας. Ούτε ξέρω πόσες μασέλες έχουν σπάσει. Περνάς έξω από τα διαμερίσματα και ακούει. Έχει τρελαθεί ο καιρός από τη ζέστη στο κρύο. Τώρα που ερχόσουν να δίνεις κάτι αστραπές στον ξέμπαρ και στον ουρανό, δεν είναι άστραφτη για βροχή, δεν ήταν αστραπές. Ο Θεός μας βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες πριν χρεοκοπήσουμε. Να μην ξεχάσω, καλησπέρα, πολύ ωραία σκηνή. Αυτά μου αρέσουν, τον gold αυτό, με έχει τρελάνει αυτό. Και το βάλεις και εδώ πάμπα να θυμάσαι. Σαν να λες εδώ είναι το χρυσό μου το μέρος δηλαδή. Ε, γαμώ τα υπονοούμενα η μπλούζα. Ε, θα ορμήξω, παντρεμένη. Όχι ακόμα. Θέλεις, μην είσαι τρελή.
Χθες. Α. Τα είπαμε εμείς μεταξύ μας. Αλλά θα τον κάνουμε να γελά σήμερα εκεί που είναι. Ευτυχισμένη. Λοιπόν, να μην ξεχάσω που πήγα και έπεσα τώρα. Να. Τι να. Ε, θα έχει αυτά. Σκότωσε με, τι να κάνω. Μα μου το έβαλες και σήμερα το αλάρμ, τι να κάνω. Με σηματοδοτείς. Έχεις και μου κάνεις γκολ, τι να κάνω κι εγώ. Να μην ξεχάσω, κλείδωσε η σύνταξη οριστικά. Στα 3 χρόνια μετά θάνατο. Μετά από φοβερή διαπραγμάτευση. Ήταν για 8 χρόνια μετά. Αλλά διαπραγματεύτηκε αυτή η κυβέρνηση, δηλαδή τέτοια διαπραγμάτευση. Δηλαδή αυτή η κυβέρνηση, αν θα μείνει για κάτι στην ιστορία, είναι ο τρόπος που διαπραγματεύεται. Δηλαδή, παιδί μου τρέμουν έξω. Λέει, αμάν, έχω διένεση να διαπραγματευτούν. Κλάνουν, μαλίσουν. Έχουν αλλοφρονήσει τα ζώα, κυρία μου. Άκουσε η κατσίκα τα καινούργια μέτρα στο χωριό και βγήκε έξω και άρχισε η κατσίκα να φωνάζει αλλιώς. Α, την Παναγία, δικιά σου φωνή. Άμα φωνάζει η κατσίκα έτσι, ο άνθρωπος πώς θα φωνάξει. Ποια είναι αυτή από την μπάργα. Α, καλύσε και το λόγο σου. Αυτήν έχετε και κατουργιάσει στο γέλιο, κορίτσια. Ε, που κάνει, αχ, μη κατούρσες. Λοιπόν, βέβαια η κατσίκα αυτή την οποία βλέπουμε ούρλιαζε γιατί έβλεπε το σκύλο να οργώνει στο χωράφι. Εδώ δέστε. Έχουν παρατήσει. Έβλεπε αυτό, τρελάθηκε η κατσίκα, σου λέει να τρελαθούμε όλοι στο κομπί. Δεν το βλέπουν, κυρία μου, δεν το βλέπουν, απορώ. Αλλά άμα σε πάρει γλίστρα, δεν σταματάς, βρε, τι χειρόφρονο να βάλει ο Σαμαράς. Έλα. Χειρόπριο, χειρόπριο. Ναι. Όπα, 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 όπα! 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 Και περνάει η ώρα. Όπα! Ενώ έπεσε τα μάξα, αυτός φώναζε ακόμα όπα. Γιατί σου έχει μείνει, κατάλαβε συνήθως. Είναι πρέπει να λέει όπα, όπα, πέφτει όλο, όπα. Εδώ η γκρεμιστή χώρα γκρεμίζει την οικονομία και η πολιτική ακόμα, όπα! Έχουμε φύγει βέβαια στον γκρεμό, όπα! Ο οικονομικός συντάκτης της Daily Telegraph είπε ότι αν το ελληνικό κοινοβούλιο δεν κηρύξει πτώχευση του κράτους, τότε η πτώχευση θα κηρυχθεί στους δρόμους αιματηρά. Ένας-ένας κάθε μέρα βαράει διάλυση. Τα ψήφισαν λοιπόν τα μέτρα. Έτσι νομίζουν, τα ψήφισαν τα μέτρα. 153 άνθρωποι μπορούν να στηρίξουν αυτά τα χειρότερα μέτρα στην ιστορία. Και βγήκε ο Σαμαράς και είπε: θα την πάρω με τη δόση, λέει, με μία προϋπόθεση. Δεν ξέρω το τελευταίο. Εάν, λέει, συμφωνήσουν για τη βιωσιμότητα του χρέους. Θα συμφωνήσουν τώρα το Δουνουτού για τη βιωσιμότητα του χρέους. Τώρα, καταλαβαίνεις πότε θα την πάρω με τη δόση. Οι νέοι σωτήρες ακόμα να ακούσουν τους καιρούς. Έχουμε γίνει σαν κανταδόροι της Δύσης με τις κιθάρες και με παρακαλετά να κλιπαρούμε κάθε μέρα. Πρώτη φορά. Εξευθελίζεται ο Έλληνας φορώντας κοστούμι και γραβάτα στην ιστορία. Πρώτη φορά έγινε. Ήρθα κι απόψε στα σκαλοπάτια σου να τραγουδήσω στερνή φορά. Για μένα ο κόσμος είναι τα μάτια σου και ο έρωτάς σου. Τραγούδησε το τρίο ξεκούλημα και ο Κανταδόρος Άδωνης. Τη φάγαμε την ψυχολοσία, διότι ο Σόιμπλε νομίζει ότι είμαστε στρατόπεδο συγκέντρωσης και μας βρίσκει απίθαρχους. Δεν είναι ευχαριστημένος. Δεν είναι. Κάνουμε βήματα, αλλά. Δεν ήμουν. Έχει ένα αλλά. Καλή είναι, αλλά. Μισό μου τον Αντώνη που έχει κρυφή σχέση με την Μέρκελ και εκεί πάνω θα ποντάρουμε να την πάρουμε τη δόση. Και το βράδυ μετά έφυγε ο Αντώνης. Και πήγε στον πύργο και την βρήκε. Και τώρα θα σου σκίσω. Στη δόση. Αμάν. Το έχει καλά φυλαγμένο η γριά. Όχι, λέει ο Γερμανός, δόση αμέσως. Όχι, δόση. Αν για σας λένε κατεπήγον Έλληνες η δόση, εμάς δεν είναι κατεπήγον γεγονός. Άλλωστε, το κατεπήγον χρειαζόταν μόνο για να υπογράψουν εδώ οι δικοί μας αδιάβαστοι της ιστορίας και των μνημονίων που υπογράφουν, λέγοντας ναι,
Διότι αλήθεια, αυτή η πολιτική είναι αλήθεια. Οδηγεί από δόση σε δόση. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία. Όταν έχει φτάσει αυτή τη δόση, θα πα στην άλλη δόση. Όταν μια χώρα έχει σταματήσει να δουλεύει, όταν μια χώρα απολύεται, όταν μια χώρα μεταναστεύει, όταν οι επιχειρήσει κλείνουν, φεύγουν, μόνο οι ξένοι μπορούν να συζήσουν. Και έχετε ο κύριο Σαμαρά ω νέο Παπανδρέου να ξανακλάψει κι αυτό. Δεν είναι μόνο η αριστερή ευαίσθητη. Είναι και η δεξή. Τι νομίζουν, ότι εμεί δεν πονάμε, ότι εμεί δεν πικρανόμαστε? Για όλους εσάς αυτή η ιστορία είναι ένα αστείο. Ένα γελίο όνειρο, μια τρέλα. Να μπορείς να περιμένεις κάτι που δεν έρχεται. Να πιστεύεις κάτι που είναι απίστευτο. Να ξενυχτάς κρυφά από τους άλλους και να κάνεις όνειρα. Μιξούλα. Να ελπίζεις και να απελπίζεσαι. Να κλαις, να πεθαίνεις από τον πόνο. Και ξανά πάλι να είσαι ζωντανή έτοιμη. Να ξαναελπίσεις και να ξανακλάσεις. Να κλάσεις. Είναι σίγουρη η πολιτική μας για την επιτυχία, όπως ήταν και οι προηγούμενοι. Αλλά απαξιωμένοι σέρνονται οι προηγούμενοι στην ιστορία. Άκλα αυτοί θα πάνε. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, πέρα από τα καλά της λόγια, η Γερμανία μας πρόχνει, μας εξωθεί, μας διαλύει. Το ευρώ δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Δεν έχει τέτοια δυνατότητα σαν νόμισμα. Έχει τεχνικό σφάλμα το νόμισμα. Δεν μπορούν λοιπόν να θεραπεύσουν τον ασθενή, την ασθένεια μάλλον. Δεν μπορούν να τη θεραπεύσουν την ασθένεια, την κρίση και εκτελούν τον ασθενή. Για να μην μολύνει τους άλλους. Με απάθεια θα μελετήσουν τώρα για τη δόση, θα δουν αν τη βιωσιμότητα του χρέους, τη δόση που θα μας δώσουν τον Ιούνιο. Ναι, θα μας δώσουν και μία επιμήκυνση για 2 χρόνια. Λέει, το σημείο το βέβαια. 32 δις θα μας κοστίσει η επιμήκυνση. Καταλαβαίνεις πόσο έχει να βάλει μέτρο. 32 δις. Που 3 πόντι κάνουν 3 πόσα πόντι. Έχει μεγάλη διαφορά η βοήθεια από το δάνειο, να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν παίρνουμε βοήθεια, παίρνουμε δάνειο. Καταλαβαίνεις τι έχουμε να ζήσουμε έτσι. Θα πέσει την οικογένεια με τη μηχανή και θα πηγαίνεις βόλτα κατά αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι πάνω. Έτσι. Αυτή θα είναι η καινούργια κατάσταση. Κατάλαβες, κυρία μου, περνάμε σε καινούργια διάσταση. Καινούργια διάσταση. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα και τα μέτρα θα λαμβάνονται αυτομάτως. Εάν δηλαδή τα έξοδα είναι αρκετά, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να ενισχύονται τα έσοδα. Αυτή η λογική θα ισχύει και για τις αποκρατικοποιήσεις. Δηλαδή, εάν δεν προχωρούν με το ρυθμό τον οποίο πρέπει, εάν παραδείγματος χάρη. Καταλάβατε, κάθε μήνα μπαίνει, μήνας βγαίνει, θα κοιτάνε το ταμείο. Είπε, θα κάνει αποκρατικοποίηση. Θα πάρει 10 δις, δεν τα πήρε. Τα 10 δις θα τα κόψουν σε μισθούς, θα τα κόψουν σε συντάξεις, θα βρεθούν. Ιδελώς δεν πάμε στο δεύτερο μήνα. Από εκεί μας είχαν κάθε τόσο τη δόση. Όχι, μήνα-μήνα θα μας πάνε. Μήνα-μήνα. Και τα μέτρα θα λαμβάνονται αυτομάτως. Θα πάνε να γίνει αποκρατικοποίηση, θα διαφωνούν αυτοί που είναι μέσα, ας πούμε, για να φύγει η ΔΕΗ να κόψω χρονιά. Θα λέει, ωραία, θα κόψουμε του μισθού. Θα βγαίνει ο Άδωνης, θα λέει, πάτε στον υπάλληλο τη ΔΕΗ που σα κόβει τη σύνταξη, θα αρχίζει ο εμφύλιος. Συμβαίνουν κοσμοϊστορικές αλλαγές και δεν μπορεί κανείς να τις ακούσει και να τις μάθει στη χώρα αυτή. Ενώ περισσεύει η ανέδεια του να μην ξέρεις πού βρίσκεσαι, ποιος είσαι και να ακούμε το νεότερο της οικογένειας. Θα τον ακούσω εγώ. Αν είχαμε τολμήσει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κάνουμε μια πραγματική αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, του προσωπικού του δημόσιου τομέα, με ουσιαστικές. Να είχε τολμήσει αυτός να αξιολογήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Που σας ζει το δημόσιο οικογενειακός. Που από τη μέρα που γεννήθηκε στο πληρώνει το δημόσιο. Πώς βρίσκεσαι εσύ εκεί, από αυτούς που διόρισε ο πατέρας σου, από αυτούς που διόρισε η αδερφή σου, από τους δημοσιογράφους που ταΐζονται όλα αυτά τα χρόνια να σας γράφουν ωραία λόγια. Άντε πήγαινε, πείτε με να πας καμιά συσκευή της Siemens, τζάμπα, και μετά βγες πες μας ότι ξέχασα να πληρώσω το τιμολόγιο. Άιντε παιδάκι μου γλυκό, άιντε να χαρείς, άιντε σε αυτή τη χώρα. Έχουν κλειστεί στη Βουλή μέσα, τους φυλάν τα μάτα απ' έξω. Και λένε ότι θέλω μέσα, γιατί μια μέρα να τους παίρνουν τα μάτα απ' έξω, θα τολμούσαν να λένε τα ίδια πράγματα. Γκόλτ η κατάσταση. Διότι άλλα λόγια λες με μάτα απ' έξω και άλλα λόγια λες χωρίς ματ. Ας τολμήσουν να πούν τα ίδια λόγια χωρίς προστασία. Έχουν ξεγράψει το λόγο και γράφουν την ιστορία μόνοι τους σε ρήμην του λαού. Μόνος που είναι τα σκέφτεσαι ή έχεις τον Άδωνη δάσκαλο και τα λες αυτά που λες τα... Ξέρετε σε αυτή τη χώρα, κύριοι συνάδελφοι, του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και με προκαλείτε συνέχεια. Υπάρχουν οι απελπισμένοι. Και υπάρχουν και οι αγανακτισμένοι. Οι απελπισμένοι είναι και αγανακτισμένοι. Αλλά όλοι οι αγανακτισμένοι δεν είναι απελπισμένοι. Πού το βρήκες, βρε αγόρι μου. Αυτό να την παίζει όλη νύχτα δεν το λες. Να σιωπήσετε, Βιτέλη. Σας παρακαλώ πολύ. Να σιωπήσετε. Κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ πολύ. Να σιωπήσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Να σιωπήσετε πια. Δεν σε εδώ παρακολουθεί.
Λοιπόν, πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Έχω το δικαίωμα στην άποψή μου. Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε? Έχω το δικαίωμα στην άποψή μου. Χάνει σιγά σιγά. Ξέρουμε την πολιτική σα διαδρομή, κύριε μου. Από το Πασό που έρχεστε κι εσεί. Μην μου φωνάζετε λοιπόν συνέχεια. Αρκετά πια με αυτή την ιστορία. Κύριε Μισοτάκη, ολοκληρώστε. Μας έγινε. Μας έγινε Σωτήρας και ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος Σωτήρα. Ο Κυριάκος Σωτήρα. Τι άλλο θα ζήσουμε σε την χώρα, Βαγγέλη μου, τι άλλο θα ζήσουμε? Τι άλλο θα ζήσουμε? Ο καθένας, κυρία μου, χώνει το παιδί του όπου βρει. Στο δημόσιο. Τι θα το κάνει πρώτα? Και άμα κάνει, το χώσει. Πάει ο άλλος στον βουλευτή, βάλε το μερικά από μένα. Να σηκώνει τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι κάτι εύκολο. Τυχόνι ο βουλευτής στην πυροσβεστική, παίρνεις εσύ με τα κέκια του σπίτι σου. Το σηκώνει η κόρη. Πού μένετε? Έχει καεί και πίσω την κουζίνα. Δώστε μου ακριβώς διάθεση. Ακούς και την τσίχλα από μέσα. Σε ποιον όροφο? Δεν έβγαινε και απάνω. Πάει το σπίτι, κάηκε. Νομίζεις ότι είναι εύκολο να σηκώνεις τηλέφωνα? Δεν θέλω να προχωρήσουμε έτσι, δεν πάμε πουθενά, εσύ οργανωθείτε. Αυτό είναι το σύνθημά μας. Δεν είναι αυτό το σύνθημά μας? Ποιο είναι το σύνθημά μας? Αυνανιστείτε, γιατί ούτε θα κοφαθείτε, ούτε θα διπλωθείτε. Αυτό είναι πολύ σημαντική πληροφορία, παιδιά. Δεν θέλω ξανά κουβέντα εδώ μέσα. Το ακούσατε. Όταν η επιστήμη δίνει εντολές, εγώ ακολουθώ. Ούτε κουφαίνεσαι, ούτε τυφλώνεσαι και το βασικό του δεν χρεώνεσαι. Και πόσες φορές να το κάνω μπορώ, πόσες φορές μπορώ? Ότι 3-5 φορές την εβδομάδα. Αν 3-5 το μεσημέρι νομίζω. Το κάνει. 3-5 την εβδομάδα. Θα σας κάνω και πρόγραμμα. Δευτέρα, Τετάρτη, Τρίτη θα ερχόσαστε να την παίζουμε το όλοι μαζί. Πέμπτη, Παρασκευή. Και Κυριακή. Ένα Σάββατο είστε ελεύθεροι. Και αν βρείτε κιόλας έχει καλώς. Δεν βρείτε, δεν πειράζει. Ας πάει, ας γίνουν 6. Στο έκανα το πρόγραμμα. Και μην νομίζω δεν έχει μέλλον αυτός που την είναι αυτό. Εσένα θα σε εντοπίσω εγώ απόψε. Και μην νομίζεις ότι αυτός που την δεν μαθαίνει, μαθαίνει. Γιατί είναι μια τέχνη. Αυτή την τέχνη μπορεί να την κάνεις επάγγελμα αύριο. Διότι δεν το ξέρετε στην πάρκα, αλλά το επάγγελμα, το νούμερο ένα που ζητάνε ανθρώπους, ποιος δικηγός, ποιος μηχανικός. Ποιος, δεν έχω τίποτα, μηχανικός. Λίγα επαγγέλματα έχουν μείνει που έχουν ζήτηση. Και το πρώτο επάγγελμα στη ζήτηση είναι, το πιστεύεις, παρακαλώ. Το πρώτο, ας πούμε, αυνανιστής ζώων. Το πιστεύεις? Υπάρχει, ναι, όντως υπάρχει. Αυνανιστής ζώων. Γιατί το ζώο από μόνο του, δεν. Και έρχεται ο αυνανιστής και... Δηλαδή τι κάνει? Όχι. Κοίταξε να δεις. Λοιπόν, υπάρχει ένα συγκεκριμένο σώμα. Πάμε να πούμε την ερώτηση που δεν μπορέσαμε να τη δούμε. Ρώτησε λοιπόν και... Δηλαδή τι κάνει? Τι κάνει ρώτησε. Τι κάνει ο αυνανιστής? Τι μπορεί να κάνει ο αυνανιστής ενός ζώου? Τι μπορεί να κάνει ο αυνανιστής ενός ζώου? Δεν σου κόβει. Την παίζει αυτός και το βλέπουν τα ζώα. Να μαθαίνει. Πώς να ξέρει το ζώο να το παίξει από μόνος του? Τι καταλαβαίνεις? Εσείς που ζείτε και στην επαρχία, έχεις δει ζώο να την παίζει από μόνο του? Έχεις δει γάιδρο ξαπλωμένο σε λιβάδε νάσκα να την έχει βγάλει την... το μαραφέ του, το τρεχούμενο και να το πηγαίνω φέρνει? Εσύ είσαι ή άλλοι? Α, εσύ είσαι. Α, εσύ είσαι. Αδυνατούλα σε βλέπω. Απ' τη χαρά, παιδί μου. Γιατί άμα τρως και χαίρεσαι, δεν είναι αυτό. Αλλά είσαι φράπα. Ζωή να έχεις. Παντρεμένη. Μπράβο κι εσύ. Το χαίρεσαι τον άντρα σου? Και αυτός? Βεβαίως ακούω, πολλά βεβαίως ακούω. Του Θεμιστοκλέως βεβαίως, βεβαίως. Διότι το ζώο δεν ξέρει. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι μόνο αυτός μαλάκα στην ιστορία, σου λέει να κάνει και το ζώο μαλάκα. Εντάξει, έχει αρχίσει ο Λιάνκας δίαιτα. Αλλά όταν πεινάς, τα ξέρουμε. Το μυαλό σου πάει μόνο στην κατσαρόλα. Και σε ένα ρόλο μιας χαζής γυναίκας, η οποία αυτό που το έπαιξες εκπληκτικά,
θυμάμαι τότε ότι ήταν και ακριβικέ σιγά μωρή ματσούκα και όταν εσύ είπε ότι θέλω να πάω επίδερο να κάνω να φτιάχνω. Εσύ είχα πάρει και λίγο στο ψητό. Τώρα κανεί δεν σε παίρνει στο ψητό μετά. Να βεβαίω, βεβαίω. Εγώ θυμάμαι. Στο ψηλό, ναι, αυτό. Με κριτικέ ρε παιδί μου, σιγά τώρα και λίγο. Είναι ζωή καρβέλα. Ναι, εντάξει, οκ, είναι λόγο ζωή. Στο ψητό. Θα σε πάρω στο ψητό. Είδε τι κάνει πείνα. Την άλλη τη φέρανε στο κάτι ψήνεται μία εδώ. Η γυναίκα ήξερε να μαγειρεύει, ήξερε να μασίσει όλο το φαγητό. Μία πολύ. Στην υγειά μας, Χαβιάν, στο πιάτο της, η Ηλιάνα, που εχθές μας ρώτησε τι σημαίνει πανέ. Θες να ξέρει τι είναι ο Χαβιάρης. Ο Χαβιάρης. Σε παρακαλώ. Ο Χαβιάρης. Σ' άκουσα. Παραλίγο. Ο Χαβιάρης. Σιγά σιγά, αλλά το, αυτή το δικό μου, τι νομίζεις. Μόνο εδώ ακούγουμε. Την αφήσαν τη γυναίκα νηστική. Πεινάει. Αυτή θέλει να βγει, να βγάλει την κατσαρόλα, την πιατάρα. Τι να την πιάσουν αυτά τα κουτσολοίδια που βάζουν αυτά τα. Τι μου λέει, τι ξυμπζουμάρα στην παπάρα. Σήμερα δεν πέρασε καθόλου ωραία. Ανυπομονώ να φύγω. Θέλω να πάω σπίτι μου να φάω. Θα άκουσε το φάω. Να φάω. Ανοίγει το φι. Όταν το φι ανοίγει, υπάρχει πει να φάω. Όχι να φάω, να φάω. Ενώ αυτή η άλλη το έφαγε το φαγητό, τσόλο. Έφαγε και του διπλανού του φαγητό και έφαγε όλα τα φαγητά, όλο το τραπέζι, έβαλε και μπικίνι και πήγε για μπάνιο, παρακαλώ. Όχι, δεν είναι string. Κι εγώ για string το πέρασα. Όχι, είναι κανονικό μαγιό. Μπικίνι. Το οποίο έμπλεξε αυτό μέσα στα λίπη και κολομαζεύτηκε. Μπορεί να πήρε και καμιά ανάποδη κλανιά και να το ροφουροτράβηξε μέσα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν δώρο κρέας με κορδόνι. Έγινε κοζάμπικη κορδόνια παλιό. Πού είναι ο σκατοκόφτης. Υπάρχει τέλος πάντων μια εμπλοκή από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Μα τώρα κύριε, σε παρακαλώ πολύ. Τι το θέλει το μαγιό κατά. Να κρύψει τι. Με το χαρτί υγείας πώς είναι αντεγκέται αυτή η γυναίκα. Δηλαδή το παίρνει, που να φτάσει πίσω, πού να βρει αυτό να. Έτσι και κάτσε αυτή να βιάσει τουαλέτα. Η χαρά του Βόφρου. Και θα ήθελα να ζω σε αυτό το σπίτι, είναι παντρεμένη αυτή. Είναι παντρεμένη. Δεν έχει σημασία σε ένα γάμο, όπως λέει και η συνοικισία σου. Δεν είναι η Ιαπωνέζικη φράση, είναι αυτή που κάνει συνοικισία. Συνοικισία σου. Λέει. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ, το έχω πει στη χημεία. Όσο και ρομαντικό είναι. Βέβαια, γιατί αυτό, η φυσική δεν σε συμφέρει. Και το καλό βιωτικό επίπεδο που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή. Έχει γυθεί τελευταία μέρα τη άνοιξη. Έχει ένα ένστικτο. Όταν έχει γυθεί από μινάρια, από Στέφανα Γάμου. Έχει καθίσει το καφέ, το μελέτησε και βγήκε. Το ενέκρινε. Σαν τον Γκόλντεκι. Είναι σαν να βάζει απάνω σου ένα σωρό. Μέχρι τον Γκόλτ που η γυναίκα έβαλε το ωραίο. Έβαλε και ένα σωρό. Και να φιώνω. Απλά και ωραία. Εγώ αυτό που κάνει το βρίσκω ουτοπικό. Το σωστό, το ιδανικό, όσο και να ακούγεται αυτό, ναι. Ρομαντικό, εγώ πιστεύω και το έχω δει ότι υπάρχει. Δεν είναι ούτε ουπικό ούτε τίποτα. Ούτε εγώ ουπικό. Πιστεύω ότι λίγο υπομονή. Είναι αυτό που λέμε, έρχεται το ουπικό από όλα και... ώρα. Ρε βάλτε κάποιον που να ξέρει ελληνικά ή έστω να τα διαβάζει τα ελληνικά, να είναι καλά γραμμένα, καταλάβουμε. Θα συνεθούμε σε λίγο απευθείας με τη Βουλή για να παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις. Έως του ολοκληρωθεί έως του. Η κρίσιμη ψηφοφορία. Το έωσό του έγινε έως του. Έως του έρθει το ουπικό. Τα λένε αυτοί λάθος. Τα ακούν οι τηλεθέτες λάθος. Θέλει να πάρει μία αυτό για τις τηλεοράσεις που το βάζουν το αποκωδικό, πες το λένε αυτό. Λοιπόν, και τι θες κυρία μου, για πες λίγο τι θέλεις. Λέγομαι Ελένη. Ναι. Είμαι από Αγρίνιο. Μάλιστα. Εγώ απλώς ήθελα, Ανίτα μου, αν γίνεται. Μάλιστα. Έναν προφητήρα που έχω το καλοκαίρι δεν έχω καθόλου, γιατί είμαι και άνεργη. Και ένα που κουδουποιητή, πώς το λένε. Για πες με, δεν κατάλαβα να γίνει. Εσύ δεν θες να παίξεις κάτι που ζητάς. Δεν ακούσαμε, ξαναπες το και μου, τι θέλεις. Θέλω απλώς ένα προφητήρα που μου έχει χαλάσει. Ναι, ναι. Και ένα που κουδουποιητή. Δυνατά να σε ακούσουμε και να μας το δώσουμε. Πες τι θέλεις. Από κουδουποιητή. Από κουδουποιητή θέλει γυναίκα. Από κουδουποιητή. Θεέ μου, τι ήπιαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Τους βρήκαμε σε ένα παγκάκι, δες πως κοιμούνται. Με βρήκε πάλι χαρά. Ο ύπνος ψαλίδι. Πώς βρέθηκαν στη στάση.
Κι αν η πια δεν ξεδίψασα, στη σκέψη σου ξενύχτησα. Ο Χριστός και Παναγία. Πάμε στα δικά μας πάλι. Κρυφά μέτρα 6,4 δισεκατομμύρια κρύβει το νέο μνημόνιο. Και ακόμα δεν μιλάνε για τη βιωσιμότητα του χρέους. Παίρνουν μέτρα, κυρία μου, για ένα χρέος το οποίο δεν πρόκειται να το ξοφλήσουμε το χρέος αυτό ούτε σε 450 χρόνια. Με τίποτα. Συζητάνε, λέει, αν πρέπει να το κουρέψει. Δεν το καταλαβαίνω από μόνοι, το καταλαβαίνει γιατί το ζητάει παιδί. Βεβαίως αυτή τα νούμερα τα βγάζουν όλα μαγικά. Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,9 δισεκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό δεκάμινο. Η μείωση είναι της τάξης του 80%. Νομίζεις ότι όλα αυτά πάνε καλά. Αλλά αυτά τα νούμερα στην Ελλάδα έχουν γίνει λάστιχο, αφού το κράτος δεν πληρώνει. Εφόσον το κράτος έχει κάνει στάση πληρωμών, πώς συνεχίζει ακόμα να μετράει? Άμα ένας δεν δίνει και ο άλλος πληρώνει, πώς συνεχίζει να μετράς να βγάζεις νούμερα? Χρωστάει 9 δισεκατομμύρια. Άμα τα συμπεριλάβεις αυτά, τα νούμερα αυτά εκτινάσονται. Η εικόνα της χώρας είναι άλλη από αυτή που λένε. Δεν βλέπετε, δεν βλέπουν τι γίνεται. Μέσα σε 9 μήνες έχουμε επιπλέον 10 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. 10 δις μέσα σε 9 μήνες καινούργιες, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι από τα 42 δισεκατομμύρια έχουμε φτάσει στα 52 δισεκατομμύρια. Έχουν φτάσει οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανθρώπων στα 53 δισεκατομμύρια. 10 δις τα τελευταία 9 μήνο. Φαντάζομαι τι έγινε γίνει του χρόνου. Δεν έχουν να δώσουν, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν να δώσουν πλέον. Δεν έχουν να δώσουν. Επίσης τρέχουν οι καιροί γρήγορα και δεν θα προλάβουν να απαντηθούν σημαντικές ερωτήσεις. Μία, ας πούμε, από αυτές είναι αυτή που άκουσα εδώ. Δεν μπορείτε να βγάλετε τον κύριο Προβόπουλο σε μια συνέντευξη. Και να τον ερωτήσετε, ήξερε ή δεν ήξερε. Είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια ότι δύο μέρες πριν γίνει το εντός εισαγωγικών κούρεμα ξεφορτωθήκανε 52 δις από τράπεζες του εξωτερικού σε ελληνικές τράπεζες και σε ασφαλιστικά ταμεία και έχουμε το μείον 22 δις έλλειμμα για το οποίο δεν ακούνε... Ξεφορτώθηκαν 52 δισεκατομμύρια οι ξένες τράπεζες, γι' αυτό έχουμε έλλειμμα 22 δισεκατομμύρια. Δηλαδή αυτά τα 31 παίρνουμε είναι τα 22 δις που μας φορτώσαν οι ξένοι. Και μας δίνουν τώρα να μας βοηθήσουν για αυτό που μας φόρτωσαν. Δύο μέρες πριν. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Προβόπουλος δεν αποφασίζει μόνος του. Αυτοί δίνουν τις εντολές από πάνω στον κύριο Προβόπουλο, αν μπορούν να μας ενημερώσουν. Όταν φύγουν, διότι κάποια στιγμή θα φύγουν κι αυτοί, όπως θα φύγουν και οι άλλοι, αν δεν τηρήσουν αυτά που λένε. Είναι νόμος. Όσοι ακολουθήσουν την πολιτική Παπανδρέου θα έχουν την τύχη του. Θα έχουν καθίσει στην ηλεκτρική πολιτική καρέκλα. Δεν μένει άνθρωπος εκεί. Γι' αυτό που υπόσχεται σήμερα, να ξέρει ότι καταγράφεται κι αυτός για το μέλλον. Λέμε. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη. Η κοινωνία τα κρατάει αυτά. Από την άλλη μεριά ακούσαμε την εντυμότητα την κυρία Παπαρίγα, δυναμική παρουσία και ο κ. Παφίλης αυτή τη φορά. Την ακούσαμε την κυρία Παπαρίγα να λέει... Εδώ τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας ένα τμήμα επιχειρηματιών στην Ελλάδα, αυτό που λέγεται το λόμπι της δραχμής, αλλά και ένα τμήμα κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκείνη. Αναφέρθηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων έχει σχέση με επιχειρηματίες που ανήκουν στο λόμπι της δραχμής. Και είδαμε μετά και τον κύριο Στουρνάρα στη Βουλή και τον κύριο Βαρβιτσιώτη σε ένα κανάλι να συμφωνούν με την κυρία Παπαρίγα. Κατηγόρησε η κυρία Παπαρίγα, και θα τρελαθώ ουσιαστικά το ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι στο λόμπι της δραχμής. Άρα το κουκουέ, εκτός αν έχω καταλάβει λάθος εγώ, θέλει να φύγουμε και από την Ευρώπη και από την Ευρωζώνη. Άρα και από το ευρώ. Η δραχμή δηλαδή το κουκουέ δεν το τρομάζει. Το θέμα δηλαδή ποιο είναι? Ότι το ΚΚΕ θέλει δραχμή χωρίς να ανοίξει το λόμπι της δραχμής, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει δραχμή ενώ ανοίξει το λόμπι της δραχμής. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Το μυαλό μου. Και όπως λέει και η κυρία, πρέπει πλέον στα λόγια που λένε να βάζουμε έναν αποκουδουπίτη. Αποκουπίτη. Να καταλαβαίνουμε. Να λένε αυτοί να βάζουμε εμείς το δικό μας τον αποκουδουπίτη. Να μην το πούμε έτσι. Το ΚΚΕ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία, θα χάσει διαπαντός το ρόλο του. Χρειάζεται λοιπόν την τρικοματική για να έχει ρόλο. Είναι με τα συγχωρήσεις και άνευ παρεξηγήσεως, σαν κάτι σουβλατζίδικα που η τύχη τους έχει εξαρτηθεί από το απέναντι, ότι είναι απέναντι από το γήπεδο που βγαίνει κόσμος και αγοράζει σουβλάκια. Αν φύγει το γήπεδο, κλείνει το σουβλατζίδικο. Ετοιμάστε με για να βγει στην πορεία των συνταξιούχων, να τη δούμε παρακαλώ γιατί θα γίνει δυναμική. Ετοιμάζονται οι γέροι για τη μεγάλη πορεία των συνταξιούχων. Δώσ' του, μη φοβάσαι τίποτα. Αυτά τα κάνει η μάνα μου. Πω, πω, πω. Ούτε εγώ δεν... Πού πας, καλέ. Καλέ. Ένα κόκκαλο, μια λεκάνη να σπάσει, τελείωσε. Αυτά που ακούς είναι τα κόκκαλα. Πω, πω, πω. Σαν καστανιέτες.
Αλλά για το λόμπι της Δραχμής, αλλά για το λόμπι της Δραχμής όλοι ξέρουν ποιο. Ο ηγέτης του καρτέλ της Δραχμής είναι ο κύριος Σόιμπλε. Ο ίδιος έχει θέσει επισήμως να σας δώσουμε κάτι, μερικά δις να φύγετε από το ευρώ. Επισήμως όχι, αλλά σίγουρα το ήθελε έχει πολύ. Και οι δηλώσεις και οι ιστορίες. Ο κύριος Σόιμπλε είναι ο ηγέτης του καρτέλ της Δραχμής. Αυτή θέσα μαζί με το μνημόνιο την πιθανότητα εξόδου της χώρας του ευρώ. Άρα την είσοδο στη Δραχμή. Και πιέζουν, επειδή δεν μπορούν να μας διώξουν, να φύγουμε από μόνοι μας. Αυτή είναι το καρτέλ της Δραχμής. Αυτοί που διατάζουν μνημόνια, αυτοί που υπογράφουν μνημόνια. Η χώρα άρχισε να συζητάει για Δραχμή μετά την υπογραφή του μνημονίου. Πριν δεν είχε θέσει θέμα κανένας, ούτε δεξιός, ούτε αριστερός. Ποτέ πριν. Εκτός και πάμε τη λογική του Άδωνη, ότι οι αριστεροί θέλουν να αποτύχει ο Παπανδρέου για να τον οδηγήσουν να υπογράψει το μνημόνιο, για να προκύψει κίνδυνος για το ευρώ, και άρα αυτοί μετά είναι αυτό το άρα του παπάρα που λένε. Η Ευρώπη δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Εάν είναι ορθό να γυρίσουν κάποιες χώρες στο εθνικό τους νόμισμα, επειδή δεν μπορεί κάθε χώρα να υποτιμάται ξεχωριστά σε κάθε χώρα, δεν μπορεί να υποτιμηθεί ξεχωριστά το ευρώ. Ο Έλληνας παλεύει να μείνει στο ευρώ. Και τα 2 εκατομμύρια πτωχευμένοι υπομένουν για να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Κυρία μου, το πολιτικό σύστημα κατέρευσε. Η Δημάρ δεν ανθίγει. Αν αύριο η Δημάρ για οποιοδήποτε λόγο αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Είναι οριακά η κυβέρνηση. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι στου 151. Έτσι. Βάλε και το άλλο βίντεο και μετά θα βάλουμε τον Κουτμπιντή. Η άποψή μου είναι ότι υπό αυτές τις συνθήκες η Δημοκρατική Αριστερά δεν πρέπει και θα πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση της με την κυβέρνηση. Μάλιστα. Δεν λέω άρα ότι πρέπει να αφήσει. Πολλές εξελίξεις θα έχουμε. Βάλε τον Κουτμπιντή. Ποιο είναι το μέλλον του Κουβέλη? Να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Άρα πρέπει να στηρίξει ίσα. Δηλαδή να στηρίξει τους εργάτες, ότι είναι ξέρω εγώ με τους εργάτες, να ψηφίζει και τον προϋπολογισμό ότι είναι με το έθνος. Έτσι στείνονται τα προφίλ σε λαούς κοιμισμένους. Λοιπόν, ασχολήθηκα με τους άνεργους, ασχολήθηκα με τους πεινασμένους. Τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα να διακόψω, να ασχοληθώ και με τους υπόλοιπους, αυτούς που τρώνε. Όσοι τρώνε ακόμα, πρέπει να υπάρχει savoir vivre. Δηλαδή, όσοι τρώνε πρέπει να τρώνε με τρόπο. Ας πούμε, πώς τρώμε τα noodles. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αν δεν ξέρεις να τρως τα noodles, να σε χέσω καλύτερα. Να τα είχες μάθει. Noodles. Τα noodles τρώγονται, παρακαλώ, πώς. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο για ασιάτη σεφ από το να πιάσεις τα noodles και να τα κόψεις. Κόψεις. Και να τα φας. Αυτό είναι φουπά, όπως λένε οι Γάλλοι. Αυτοκτονεί ο σεφ αντί να πάει στο noodles. Γιατί... Και το κόψεις. Αυτοκτονεί ο σεφ. Στην Ασία, όταν ρουφάς τα noodles, στην Ασία. Μην πάμε στη Γαλλία και το κάνουμε, ή ακόμα και στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ευχαρίστηση, ότι ήταν τόσο στην ωραία. Ασία το noodles που ρουφάς. Στη Γαλλία με τίποτα. Όταν τρως ψάρι επίσης, όταν σου τύχει ένα αυτό, ένα αγκάθι μέσα. Μη... Να κάνεις, παρακαλώ να δούμε. Εάν κάποιο κοκαλάκι φτάσει στο στόμα μας, τι κάνουμε. Αυτά τα δύο δαχτυλάκια μας το βγάζουμε και το ακουμπάμε στην άκρη του πιάτου μας. Εάν είμαστε σε τελείως επίσημο δείπνο, χρησιμοποιούμε το πιρούνι μας για να το βγάλουμε. Το κατάλαβες. Και το ακουμπάμε στην άκρη του πιάτου μας. Το βγάζεις έτσι. Όχι αυτό. Το έχω δει αυτό που έχετε στο άλλο πιάτο. Το αγκαθάκι, βέβαια. Και από τον πανικό θα το καταπιείς και γκουρλώνεσαι και γίνεται της τρελής. Δεν το ξέρεις τον Έλληνα, μόλις κάνεις το ψάρι. Άμα πας σε ψαροταβέρνα, το τύπ του ακούγεται, νομίζεις ξεματιάζουν. Τι πράγματα είναι αυτά. Α, ζωή να έχεις άντρα, σε καταχαίρεται σένα. Σαν να σφάζουν 100 κουνέλια μαζί γελά. Που είναι τέλειο. Πρέπει να γίνουμε άνθρωποι. Να, αυτά δεν μπορούν στην Ευρώπη. Τρώει οι Ευρωπαίοι στο ψάρι του, βγάζει τον καθάκι του. Εμείς, πού. Οι Έλληνες από μάνα και πατέρα, έτσι. Γιατί αν είσαι, ας πούμε, μισός Έλληνας, μισός κάτι άλλο, ας πούμε, Ευρωπαίος, δεν κάνεις τέτοια πράγματα. Δηλαδή, αν, ας πούμε, είσαι, ξέρω, από μάνα σου ήδη, Δέζα, και από πατέρα, ξέρω, Έλληνα. Αν συγκλίνουν τα δύο DNA, μπορεί να δεις παράλογα πράγματα. Δηλαδή, αν είναι ο Ελληνοσουηδός πρόσωπο, δηλαδή, σαν Σουηδός μπορεί, ας πούμε, να σταματήσει το αυτοκίνητο να περάσει ο ζώο και σαν Έλληνας να τον μπουτζώνει από μέσα. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τους δικούς μας τρόπους. Τους δικούς μας πρέπει να διορθώσουμε. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα σε σχέση με το φαγητό τέθεση ξανθιά, παρακαλώ. Πόσο πρέπει να ανοίγουμε το στόμα μας, δηλαδή, για λοιπόν, να μην είναι ακόμη. Μάλιστα. Πόσο πρέπει να ανοίγουμε το στόμα, είναι η βασική ερώτηση. Δεν μπορεί να ξέρει ένα τέτοιο πράγμα για να κάνεις έτσι. Ανοίγουμε το στόμα ώστε να χωράει αυτό που έρχεται. Αν έχετε ψαράκι, μαλακά. Αν έχετε λουκάνικο. Αφού το ακούω μέσα στο μυαλό σου, παιδί μου, έρχεται εδώ. Τι να κάνω. Δεν λέω.
σούπα και μια γκίνικη κυρία γνωστή μου με χαρτοπετσέτα το κράταγε. Λες ήταν τυρόπιτα. Το φαντάζεσαι. Χάλια δράμα. Πρέπει να έχουμε τρόπο σαν μισό λεπτό, μισό λεπτό πάνω να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Πασόκ. Τι δράμα είναι αυτό που ζούμε, τι δράμα είναι αυτό που ζούμε. Αμάν. Δέξου τα πικρά μας δάκρυα, ξανίστε το χαιρετισμό. Και γέαν έχεις ελαφράν αλυσμόνιτε. Και αξιομακάριστε, φίλε μας. Στον άλλο κόσμο θα πας. Κυρία μου, μας έχουν αρκώσει. Μας έχουν αρκώσει και δεν καταλαβαίνουμε μέσα στην άρκωση τι κάνουν από πάνω μας οι γιατροί. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Πρέπει να βρούμε τα ανακλαστικά, να σηκωθούμε, να φύγουμε. Δεν προχωράει αυτή η κατάσταση. Αυτοί νομίζουν ότι ξέρουν τα πάντα. Είναι γιατροί παντός καιρού. Οι ίδιοι που αποτύχαν πριν εμφανίζονται σαν επιτυχημένοι αργότερα. Είναι ανισόρροπα αυτά που ζούμε στην εποχή αυτή. Μωρέ, τον βλέπω τον Έλληνα να την κάνει στο τέλος, σαν αυτό στο ανέκδοτο. Του ξέρει έναν δυο φίλοι. Και μετά το τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, λέει ο πρώτος, λέει με τη χολή σου, λέει εντάξει, λέει την έκανε την επέμβαση. Λέει μπήκα στο χειρουργείο, λέει αλλά δεν άντεξα, λέει φοβήθηκα. Και πριν με αναρκώσουν οι γιατροί, την κοπάνισε και έφυγα. Δεν είμαστε καλά του, τι φοβήθηκε σου, λέει. Πιο απλή επέμβαση από τη χολή δεν υπάρχει, του λέει ούτε αμυγδαλές, τίποτα. Η χολή είναι, μόλι δεν αντιλέγω, λέει ο άλλος. Αλλά ήταν από πάνω μου δύο νοσοκόμοι και ο αναισθησιολόγος και όλο αυτό λέγανε και ξανά, λέγανε μη σε νοιάζει, όλα καλά θα πάνε, μια γελία επέμβαση θα δει. Καλά σου λέγανε, λέει, έτσι είναι, λέει, συνεχίζω να μην σε καταλαβαίνω. Εσύ γιατί φοβήθηκες? Φοβήθηκα γιατί δεν τα έλεγα σε μένα, στο γιατρό που θα με χειρουργούσε τα λέγανε. Τους σώσαν στο χειρουργείο και εμείς καθόμαστε. Επανέρχομαι γιατί έχω πολύ μπροστά μου δρόμο. Εδώ μέσα κοψίδια αρνιά και να γίνεις τρελής. Μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις που έγιναν και βεβαίως η συγκέντρωση διαλύθηκε και αυτή από 200 πάλι. Τώρα ποιοι είναι αυτοί που έχουν συμφέρον να διαλύουν κομματάκια την οργή του Έλληνα για να μπορεί να μην ξαναμαζευτεί η οργή όπως τότε που έγινε, θα τα πούμε εν καιρό. Εδώ είμαστε κυρία μου, τη δώστε να την πάρουμε και μόλις θα την πάρουμε θα ανοίξουμε κάτι σαμπάνιες εδώ μέσα. Δεν νομίζω να προλάβουμε εμείς δηλαδή, γιατί εμείς την άλλη τρίτη κλείνουμε για αυτόν τον χρόνο. Έχουμε κι άλλες υποχρεώσεις, κυρία μου, χρόνο. Πάλι θα πούμε την τελευταία εκπομπή τι ακριβώς θα γίνει. Θα την πάρουμε τη δόση και μετά θα πάρουμε κι άλλα μέτρα και μετά θα πάρουμε κι άλλη δόση και μετά θα πάρουμε κι άλλα μέτρα και μετά θα πάρουμε κι άλλη δόση και μετά θα πάρουμε κι άλλα μέτρα και θα πάρουμε κι άλλη δόση. Δεν θα πάρουμε άλλα μέτρα. Πόση με δόση θα πάρουμε? Πόσο χιλιόμουν. Όρεξη να έχεις. Είσαι νέος. Θα προλάβεις. Μην πιάνεις από εδώ τότε, σχέση γι' αυτό. Καλά, θα έχει γίνει αυτό τότε. Ολόγιο μου, φεγγάρι. Θα σε καμπριολέ και θα καμαρώνεις, δεν υπάρχει θέμα. Όταν θυμώσει η γυναίκα την ταξί, παιδιά, βγήκε μία και του το έκανε το αμάξι, την πιάσαμε εμείς. Καλού παγλαβά, ηλίθιε, βλάχα, καραγκιόζι, τελείε, νημονιακέ, που θέλεις και κόμενα, άχρηστε, νούμερο, ζώο, μα μικροτσούτσουλε. Τι λένε οι γυναίκες. Δεν έχεις να αμυνθείς άμα τρελαθεί η γυναίκα. Κάτσε και φάτες καλύτερα. Δεν. Το μόνο που μπορεί να κάνεις για την τιμωρείς μετά, αν θέλεις, καλά, το πρώτο να φύγεις. Αλλά μπορείς, ας πούμε, να πας να της φύξεις τα καπάκια όλα από τα βάζα. Γιατί θα έρθει μετά από λίγο. Δεν θα σου μιλήσω, σου το δώσει έτσι. Και εσύ έτσι πήρες, τώρα με χρειάζεσαι. Και έτσι θα ξαναγίνει. Και αν σου παραπονιέται η κόμενά σου, δεν την πας κάπου ακριβά,
Πήγαινε σε ένα βενζινάδικο και άστε εκεί. Και αράξτε. Αγριεύει ο κόσμος, κυρία μου, αγριεύει ο κόσμος. Δες εδώ τι γίνεται, δες τα γίνεται. Μετά τα αντικλεπτικά στα ακριβά ρούχα και στα είδη πολυτελείας, τώρα και στο τυρί των 300 γραμμαρίων ή σε ένα μικρό ντενεκελάδι. Τα κρούσματα. Βάλα σε ένα γερμό στο τυρί. Το καταλαβαίνεις. Χτυπάει αλάρμη θέτα. Σε λίγο θα βγάλει ο Κέσσαρης στα ρολόγια, θα χώνει φέτες μπροστά. Θα γίνει φέτα σκουλαρίκι. Κολλιέ λουκάνικο. Άκου, περάσα συναγερμό στη φέτα. Πού θα φτάσουμε, κυρία μου. Δεν βλέπουνε, κυρία μου. Δεν βλέπουμε ότι πέρα από το προφανές, όπως λέει και το σλόγγαν της καινούργιας εφημερίδας αυτής που κυκλοφόρησε, και άλλη εφημερίδα κυκλοφόρησε, έξι μέρες, που κινείται και αυτή σε προοδευτικές γραμμές και ευχόμαστε καλή επιτυχία, όπως ευχηθήκαμε και στους άλλους. Σε όποιον έχει να προσθέσει αλήθεια, εδώ είμαστε να στηρίζουμε. Μην νομίζετε σταδιακά και στον χώρο του τύπου θα γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές. Αλλά όπως είπε και ένας φίλος μου, καλά μόνο 100.000 λέει. Είναι αυτοί που θέλουν να κατέβουν, νομίζεις, μου λέει, στην πορεία. Καταρχήν είναι πάρα πολλοί συνδικαλιστές που ο ρόλος τους είναι αρνητικός όλο αυτόν τον καιρό στην ιστορία και δεν θέλει ο κόσμος να κατέβει για αυτούς. Διότι κάποιοι προσπαθούν να πάρουν θέση στην καινούργια ιστορία που έρχεται, αλλά είναι η γενική διάθεση που μας έχει πιάσει. Θέλω λίγο χαρά. Δεν αντέχω άλλο. Έχω σταματήσει να βλέπω ειδήσεις από το καλοκαίρι. Το απαγορεύσαμε μεταξύ μας, δηλαδή, ότι απαγορεύεται. Και από τότε ξέρεις τι άνοδο έχω δει στη δουλειά. Αλήθεια, δεν σου κάνω πλάκα. Δεν σου κάνω πλάκα, σου μιλάω σοβαρά. Από το καλοκαίρι έχουμε να δούμε ειδήσεις και έχουμε φοβερή αύξηση στη δουλειά. Πες μας πώς ενδιάζεται. Παίζει μεγάλο ρόλο η ψυχολογία. Είναι μια απελπισία διάχυτη που δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Όλη μέρα καθόμαστε και το ξύνουμε. Μαθαίνει το παιδί σας. Ότι τώρα θα τα μάθει από μένα. Θα ξέρει αυτό, δεν το βλέπεις στο μάτι. Από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Ποιος είναι η ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα, ποιος δεν είναι, ποιος είναι άξιος να διαχειριστεί την κατάσταση, είτε ανοίξει τη δεξιά, είτε ανοίξει την αριστερά. Ενώ λοιπόν στη Βουλή κόβουν μισθούς και συντάξεις και ρημάζουν το σύμπαν, η Χρυσή Αυγή και ο Άδωνης πλακώνονται για τα ρολόγια. Ξεκινήσαμε τους μισθούς και φτάσαμε στα ρολόγια. Παρακολουθήσουμε όλη τη συνομιλία, παρακαλώ. Πόσα παίρνετε, κύριε Γεωργιάδη? Σας παρακαλώ, κύριε Γεωργιάδη. Πόσα παίρνεις? Δεν παίρνεις 5, παίρνεις πάνω από 7 χιλιάρικα. Είσαι ψεύτης. Είσαι ψεύτης, παίρνεις πάνω από 7 χιλιάρικα. Και να τα χαίρεσαι. Εγώ θα να πω στον αγαπητό κύριο Κασιδιάρη ότι δεν είχα την τύχη να ζω με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου σε δύο σπίτι όπως αυτό σε αυτή την ηλικία. Τώρα μιλάω εγώ και μην χτυπιέσαι. Με προσκαλέσει ο Γεωργιάδης. Τι να κάνω το νούμερο, να κάνω το τηλεβιβλίο. Μην χτυπιέσαι και φαίνε σαν ψυχασθενής. Ότι είσαι μεγάλο νούμερο, Γεωργιάδη. Λοιπόν, το κλείνω αυτό. Κύριε Παυλόπουλε. Ότι σε φοβάμαι. Την άλλη φορά έντερες και πληγώσουν. Κύριε Παυλόπουλε. Να πω ότι πράγματι ο κύριος Κασιδιάρης, δεν θα το ξαναπώ, απρόκλητα με είχε χτυπήσει την πλατεία Αττικής χωρίς κανέναν απόλυτο λόγο. Είπατε κάτι, κύριε Γεωργιάδη? Γιατί το ρολόι που φοράτε στο χέρι σας είναι Rolex και έχει 7.000 ευρώ. Έτσι. Εδώ δεν υπάρχει κανένας βουλευτής από την Χρυσή Αυγή να φοράει ρολογάκι Rolex. Και αμέσως θυμήθηκα την κυρία Ζαρούλια που φορούσε ένα ωραίο Μπούλγαρι. Λέω τώρα να πω εγώ για την κυρία Ζαρούλια με το Μπούλγαρι. Very Gavello. Εγώ με κατηγόρησα για το Rolex. Very Gavello η κυρία Ζαρούλια. Ευχαριστώ. Εμείς σας ακούμε προσεκτικά. Δεν ξεπέρασα την ώρα, το ρολόι μου κάνει 15 ευρώ. Μπράβο, Ελενίτσα! Γεια σου, Ελενίτσα μου! Σε πεθύμισα, αλλά και εκεί κάνει σωστή δουλειά. Θέμα προέκυψε πάλι που κάπου δήλωσε ο Τσίπρας ότι πώς θα έρθουν, λέει, οι επενδυτές στην Ελλάδα σε τέτοιο ασταθές περιβάλλον. Και έγινε ότι ήταν έτοιμοι ξένοι. Είχαν φτάσει οι επενδυτές με τα δισεκατομμύρια εδώ και είπε αυτό. Ξεχνάνε ότι στη χώρα αυτή κατεβήκαν Άραβες, γίναν fast track και εξαφανιστήκαν όλοι. Ανέλαβε ο Άρας να τα εξηγήσει όλα αυτά. Χθες ο κύριος Τσίπρας όμως πήγε στη μεγαλύτερη γερμανική εφημερίδα και είπε προς τους Γερμανούς επενδυτές, τους οποίους εμείς κυνηγάμε να φέρουν το λεφτά στην Ελλάδα για να βρει δουλειά ο κόσμος και να μειωθεί η ανεργία. Άρα, τι είπε? Είναι τρελός όποιος πάει να φέρει τα λεφτά του στην Ελλάδα. Είπε αυτό, κύριε Βουλή. Θα πάμε στη φυλακή. Όποιος πάει να αγοράσει στην Ελλάδα κρατική επιχείρηση. Άρα το ξεπούλημα που επιχειρείται του δημόσιου. Άρα. Να ξέρει λοιπόν ο άνεργος που μας βλέπει ότι εξαιτίας του Τσίπρα δεν θα βρει δουλειά. Ακόμα... Δηλαδή, κατάλαβες. Άρα θα ερχόταν οι Γερμανοί. Άρα δεν ήθελαν οι Γερμανοί. Άρα έμεινε χωρίς δουλειά τα παιδιά σου. Δηλαδή, υπογράψαμε το μνημόνιο για να φύγουν οι Έλληνες. Και να έρθουν οι Γερμανοί να δώσουν ξανά δουλειά στον Έλληνα που τον διώξαν οι Έλληνες. Είναι απίστευτο πως τα κανάλια επί σειρά χρόνων στηρίζουν τη λογική του Καρατζαφέρη που τον διώξαν και του Άδωνη και των ακροδεξιών. Είναι ασύλληπτο. Αλλά για να κατάμε στις ισορροπίες, εγώ θα του κάνω και ένα αφιέρωμα του Άδωνη. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα και όποιος
Μπορεί να μου απαντήσει, να αφήσει το βίντεο δίπλα να μου απαντήσει. Και αν δεν πάρουμε τα λεφτά, δεν θα έχει δουλειά κανένα στην Ελλάδα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Ότι εάν δεν πάρουμε αυτά τα λεφτά, θα μείνουν όλοι άνεργοι. Άπατε, δεν δουλεύει κανένα. Ούτε επίδομα γάμου, ούτε μισθό, ούτε επίδομα ανεργία, ούτε τίποτα. Θα... Κρίνουμε το μέλλον των παιδιών μα και των εγγονών μα. Μην σε σκεπάσουμε τον κάθε δημαγωγό λαϊκιστή που παίζει με τη δική μα καταστροφή. Θέλει να θησαυρίσει από τη δική μα την καταστροφή. Και ελπίζω ο κύριο Κουβέλη να μην παίξει αυτό το ρόλο. Με 30 ευρώ! Με 30 ευρώ αγοράζετε όλα αυτά βιβλία που είναι ό,τι ωραιότερο! Μπορεί να διαβάσουν, μπορεί να διαβάσετε εσείς και τα παιδιά σας τη ζωή σας για την νεότερη ελληνική ιστορία. Μιλάμε για βιβλία που θα τα διαβάσετε και θα κλάψετε. Από 110 μόνο με 30 ευρώ! Και αρχίζω να θέτω το ερώτημα. Μην χάνετε ούτε δευτερόλεπτο! Τι είναι ο άνθρωπος? Μην είναι η κάμπη, τα βουνά, τα Ρόλεξ, είναι ο δεξιός της διπλανής πόρτας ή είναι η ίδια η πόρτα? Είναι η πόρτα καθώς μπαίνουμε δεξιά από την ακροδεξιά? Είναι ο Συριδεχτούλης, είναι ο Συριδεχτούλης βιβλιοπόλης ή μήπως είναι μετεμψύχωση από χαλασμένο καζανάκι του 14ου αιώνα? Είναι ο ιστορικός καβαλάρης της εξουσίας ή ο τύχης Ναπολέων του διολυσθένοντος κατεστημένου? Είναι οικειόμενη βάτος της απροσδιόρισης ανησυχίας ή μια μαλακία ξέμπαρκη? Ή μήπως είναι ένα τρυφερό? Ερωτήσεις κάνουμε. Δεν λέμε απόψεις, ερωτήσεις. Ή μήπως είναι ένα τρυφερό τράνταγμα των όρχιων του Βοδιού, το απομεσήμερο? Είναι ο ανισόρροπος ακροβάτης βλακίας ή ένας πανέξυπνος παραλαπίπας Ναπολέων? Ναπολέων ή Τιμολέων? Ή Χαμελέων, ή Κρυός Μεροσκοπολέων, ή Αβυσσαλέων, ή Νύχτα Μερακλέων και ο σκάφος του Αιγαίου Παραπλέον? Είναι ένας μικρονοϊκός καραγκιοζάκος με Ρόλεξ ή εν τέλει είναι ο Αϊνστάιν του μεσοπρόθεσμου? Σε ρωτάω ευθέως, Κώστα, φίλε μου, είναι ο Αϊνστάιν του μεσοπρόθεσμου? Ναι. Ναι. Κυρία μου, ο κατώτατος μισθός είναι 580, αλλά όπως είπαμε και πριν, όταν κάτι δεν θα βγαίνει, θα μπορούν να αποφασίζουν μέσα σε ένα μήνα, θα πάμε μήνα-μήνα, με κατεπήγοντα, θα αλλάζουν τα πράγματα ραγδαία. Και έχει προβλεφτεί αυτό στο μνημόνιο, ότι κάθε Τετάρτη... Την πρώτη Τετάρτη του 2013 και την πρώτη Τετάρτη του 2014 θα γίνουν δύο παρεμβάσεις στο ύψος του κατώτατου μισθού, με ρύθμιση που ψηφίστηκε. Άρα... Έδεσε η κυβέρνηση το 586, τον κατώτατο μισθό, ενώ τα ηγεσία και τα συνδικάτα εμάχονται να ξαναέρθει στο 751. Θυμόσαστε στις δικές εκπομπές. Έδεσε λοιπόν το 586 και επιφυλάχθηκε με νόμο που ήδη ψηφίστηκε την πρώτη Τετάρτη του 2013, που θα έχει σταματήσει με ενέργεια ως προς όλες τις συλλογικές συμβάσεις να παρέμβει στον ιδιωτικό τομέα. Την πρώτη Τετάρτη. Θα μπορούν να ξανακατεβάσουν τον κατώτατο μισθό μέσα σε αυτή την ύφεση. Θα ξανακατέβει ο κατώτατος μισθός. Ο κ. Σκουβέλης, να δούμε αν θα συνεχίζει να στηρίζει αυτή την κυβέρνηση στην εφαρμογή του μνημονίου. Μισό λεπτό, κυρία μου, ο άνθρωπος έχει πρόβλημα, πρέπει να πάω και εκεί. Αφού είμαι ψυχοπονιάρης, πρέπει να το. Από τον πατέρα μου έχουμε μια κληρονομικότητα. Πού? Στη χημεία. Στη χημεία. Απάνω στη γυναίκα. Μάλιστα. Δηλαδή. Και αυτό είναι κληρονομικό τέτοιο. Κάνει πειράματα πάνω στη γυναίκα, τι κάνει. Μου τα αδέρφια μου και γενικώ. Μάλιστα. Τι χημεία. Τα αδέρφια του πατέρα μου όλα. Τι χημεία. Ναι. Η χημεία πάνω στη γυναίκα. Την ανατινάζει. Τι είναι. Ναι, το τι, σεξ. Το σεξ. Α, μάλιστα. Και αυτό το σεξ πολύ καλό. Να αρχίσω. Με τη χημεία, παρακαλώ. Όχι, η χημεία τελείωσε. Εντάξει, χώρε με την τελευταία. Πολλέ γυναίκε αυτό ο σεξ. Το κάτι άλλο λέει. Ποιο Τζορτζ Κλούνι μπροστά από το δεν περιγράφει. Την είδε στην αδερφή του Τζορτζ Κλούνι? Την είδε? Την είδε? Είναι η αδερφή του. Είπε ότι. Είναι η αδερφή του Τζορτζ Κλούνι. Η αδερφή είναι η μεγαλύτερη. Έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για τον αδερφό τη. Πάντω τα μάτια μοιάζουν. Είσαι με τα καλά σου, καλέ τώρα. Είσαι με τα σωστά σου. Τη βλέπει τον δρόμο και λε: πω, πω, ίδια ο Κλούνι. Θα με τρελάνει. Σε τη Λούκα είναι. Καλά λέω. Πάμε σε παρακαλώ πίσω. Έχουμε αφήσει τον άνθρωπο αυτό μεταξύ που είδαμε πριν. Χώρισε με την τελευταία γυναίκα 15 μέρες, διότι η γυναίκα δεν είναι καλή σαν και αυτό. Δεν είναι καλή όπως εσύ. Τι γινόταν στο σπίτι με τη γυναίκα του, αυτή που χώρισε? Όλο γκρίνια, ζήλια. Το ζήλευε. Γκρίνια, ζήλια, ξυλοδαρμό, ξύλο.
Η κυρία αυτή. Συλλοδαρμός. Συλλοδαρμός. Σήκωνε χέρι. Α, ζήσατε. Σήκωνε χέρι απάνω. Εκείνη σήκωνε χέρι σε σένα. Εκείνη, ναι. Και εγώ την αποθούσα πάντα να ούμε για να μην γίνει το χειρότερο. Για να μην τη δείρω, γιατί τώρα άμα δεν φτάσει ο άντρας να δείρει τη γυναίκα, από εκεί και πέρα τελειώνει όλα. Εγώ έτσι πιστεύω. Έτρωγες ξύλο από την πίτσα. Ναι. Όχι ξύλο δυνατό, ξύλο. Εντάξει. Καρπαζές, εκεί που καθόμαστε, καμία δεν σου κοιτάει. Τα καλά καθόμαστε. Για ποιο λόγο. Έτσι. Την έπινε τρέλα. Έχω τα νεύρα μου λέει και μην μου μιλάς. Και τα, μου κοπάνε ήδη. Έχω τα νεύρα. Πα! Μ' αρέσει να το περνάει μια έγινε. Πα! Για να έρθει και η κυρία να μας πει όντως το χτύπαγε και για ποιο λόγο το χτύπαγε. Να περάσει, για περάστε κυρία μου. Μας λες ότι ξαφνικά σέδευνε. Ναι. Εκεί που τρώγατε να πούμε, σου είναι δυο σφαλιάρες η πίτσα και ξανακαθότανε. Για ποιο λόγο το έκανες πίτσα με αυτό, τι σου βγάζει αυτός ο άντρας από μέσα σου. Εκεί την ώρα αισθανόμουν επίθεση. Αισθανόσουνα. Επίθεση. Ανάγκη για επίθεση. Βέβαια. Γιατί μπορεί να μην απλώνει το χέρι να χτυπήσει. Ναι. Αλλά όταν το ανοίγει αυτό. Ναι, ναι. Βγάζει πίκρα. Δηλητήριο. Οπότε εγώ η μόνη με αυτή ήταν να του δώσω κραπ μία. Μάλιστα. Και όπου πάει. Και δεν μίλαγε εκείνος. Όχι, του άρεσε. Γιατί δύο χρόνια πόσες έχει πάει, για να το πει. Το ευχαριστιόταν αυτός. Κουτσομπόλες λέμε τις γυναίκες, βρε, όταν το πιάσει τον άντρα ο ίστρος. Αυτό δεν έχω σκεφτεί να κάνουν. Ένα πάνελ κουτσομπολιού με κανονικούς άντρες. Όμως αυτά τα τρολοκομεία εκεί στη Θεσσαλονίκη, που όταν κουτσομπολεύει ο άντρας, το τι λέγανε, τους άκουγα. Αυτές που είναι ψηλός, χυμούλες μικρές, ναι. Όταν γίνονται 40, 45, περνάνε και λένε. Εξομοιώνεται. Ναι. Είναι αυτό και αυτές που ήταν. Ναι. Τα παιδιά να πούμε. Ναι. Στα 45. Δεν είναι συνεπή. Ναι. Ναι. Ναι, τώρα το μαγάτσι τι κάρο με πατάτη. Ακού, έλα. Δεν έχει δει καθόλου τη δική του τελευταία. Συνήθω μακριά. Συνήθω ένα άνθρωπο. Η άλλη που κάνει στο Skype, πώ το λένε. Ποια. Στο Skype. Ποια ήταν ωραία. Ποια στο Skype, ποια ψηλή που κάνει. Η γίνιο. Εδώ πήγε. Ψηλή, ρε, πώ το λένε αυτή στο Skype που κάνει. Δεν μ' αρέσουν. Δεν με μη. Ποια κοτσιόρι, ρε, μάκα. Αυτή πώ τη λένε, ρε, το πρωί που κάνει, ρε, η ψηλή αδύνατη. Εγώ νομίζω ότι. Εγώ νομίζω ότι είναι ωραιότερη. Στο Skype, ποια είναι. Άσχημη γλυκιά. Δεν ξέρω, κάτσε να σου πω τώρα μια ωραία. Όχι στο Σκάι, στον Αλφα. Στο Σκάι! Κάτσε να σου πω. Τσαπανίδου, ρε. Άσχημη γλυκιά θα γίνει. Άσχημη γλυκιά θα γίνει. Η Βενεγκάκη θα γίνει ωραία, ρε. Ποια τσαπανίδου. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ άσχημη τέτοια. Ποια. Η Τρέμι. Σαν η Τρέμι είναι. Τώρα είναι ωραία. Η Τρέμι τώρα είναι. Έτσι είναι ερμένιο. Το σέβω ή του λέω. Σου πω τι έπαθα με την Τρέμι. Η κόρη μου η Ευγενία. Η κόρη μου η Ευγενία όταν ήταν μικρή, όπως τη βλέπεις αδύνατη είναι τώρα και έλα. Η Τρέμι, άκουσα έτσι. Μα δεν είναι. Περίμενε, δεν έτρωγε. Η κόρη μου δεν έτρωγε. Και με την Τρέμι, όταν έβλεπε η κόρη μου την Τρέμι, τα αυγά τα έτρωγε με τα τσόβια. Τέτοιο τρόμο είναι. Λοιπόν, άσχη μου γλυά. Τι μου λες, εμέ. Η πιο ωραία. Ναι. Τώρα, μεγάλη. Ναι. Είναι στο Σταρ. Είναι η Μαρία Σταμαντέρη. Δεν την ξέρω. Ξέρω, ξέρω. Σου μιλάω για μια γυναίκα. Όχι, εντάξει, δεν μ' άρεσε. Τον καλά που κάνει την εκπομπή, την ξέρω. Που κάνει τον καλά. Ναι, έχει φτάσει. Σιγά τη αματέρη. Σου μιλάω κατά πίν 7 μικρά στην καθησιά. Τι λένε, παίρνω. Την άλλη την παλέμαχο γκόμενα, πώς λένε. Ναι, φυσικά. Η Ιβάνα Μπάρμπα, παλέμαχο γκόμενα. Μα η Ιβάνα Μπάρμπα. Έχει δει ερώτηση. Παλέμαχο γκόμενα. Παλέμαχο γκόμενα. Τι δουλειά κάνει, είναι παλέμαχος γκόμενα. Η Βάνα Μπάρμπα ήταν το αντίπαλο δέος με την Άντζελα Γκυρέκου. Η Βάνα, εγώ την έχω δει. Τι να ξέρω. Την έχω δει, άκουσε με το. Κοίταξε. Σαν μούμια είναι. Σταμάτα. Τώρα σαν μούμια είναι. Η Βάνα. Κρύβει και 4 χρόνια. Και σήμερα κρύβει και 4 χρόνια. Η Βάνα. Το κουκουέ. Να φανταστείς πόσο αντιαισθητικό κόμμα είναι. Χιλιά να κάνει. Ναι. Μπαπαρίγα. Ναι. Γι' αυτό φτάσαμε να πάμε 3-6%. Οι αναλύσεις πάνε και η Βάνα. Η προσωπικότητα. Τι έχει λέει. Δεν είναι τυχαία η γυναίκα. Τι έχει λέει. Άκουσε. Δεν είναι τυχαία η Βάνα. Περπατάει και σήμερα. Και τρίζει ο δρόμος, ε. Και τρίζει να πατάω. Σε ένα μας εκλάσει. Σταμάτα. Σε εξαφανίζει. Σταμάτα. Λοιπόν. Και τελείωσε η κουβέντα με δύο ρητά. Να τα κρατήσουν οι άντρες. Εσύ αυτή έλεγε ένα συγχωνεμένο θείο μου. Καλύτερα μια γκόμενο στο αμάξι λέει παρά 10 στην ατζέντα. Και επίσης και ένα άλλο ρητό. Σωμάτι δεν έχει η κυλίτσα μας. Πιπάκι θέλει η τσουτσουλίτσα μας.
άρον-άρον φεύγουν από τη Βουλή οι υπάλληλοι για να προλάβουν οι υπάλληλοι της Βουλής για να προλάβουν να πάρουν το καλό του εφάπαξ. Βεβαίως, όταν όλα κατεβαίνουν προς τα κάτω στο δημόσιο, πρέπει και αυτοί οι υπάλληλοι της Βουλής να κατέβουν, διότι και με το δίκαιο τους θα εξηγηθούν και οι αστυνομικοί που τους έχουν κατεβάσει και οι ένστολοι και οι εκπάντες. Άσχετα αν όλοι μαζί πρέπει να ενωθούμε για να μην πάνε προς τα κάτω, αλλά προς τα πάνω. Αλλά εγώ, επειδή είμαι εντάξει άνθρωπος, άκουσα αυτό σε μια. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, κάναμε ένσταση αντισταγματικότητος, όχι για το θέμα των μισθών της Βουλής. Και αν θέλετε να σας πω για κάτι, να πάμε και σε απολύσεις υπαλλήλων της Βουλής, που είναι συγγενικά πρόσωπα τα περισσότερα των διορισμένων υπουργών και των διορισμένων προέδρων. Να δούμε, κύριε Πρόεδρε, ποια συγγενικά πρόσωπα έχουν διοριστεί στη Βουλή των Ελλήνων τα τελευταία 20 χρόνια. Και συμφωνούμε αυτοί οι διορισμοί να εξεταστούν από την αρχή. Να δούμε ποιοι κατάγονται από την καρδίτσα εδώ μέσα. Προφανώς υπονοούσε ότι ο καρδιτσιώτης Σούφας έβαλε μέσα καρδίτσα. Το τι γίνεται στη Βουλή. Εγώ όμως κάλεσα έναν υπάλληλο της Βουλής καρδιτσιώτη, γιατί ζήτησε να μιλήσει και εγώ είπα στο τσαντήρι, μπορείς να βγεις, να πεις τη δική σου γνώμη και εσείς αποφασίστε. Παρακαλώ να έρθει ο κύριος, ο υπάλληλος Βουλής που ζήτησε να έχει το λόγο, να περάσει από πού θα έρθει, δεν γνωρίζω, παρακαλώ. Υπάλληλος της Βουλής. Ναι, γιατί τραβάς κανένα ζούρι. Σβαγκανάρας, Αντωνάξ, Ταποστόλη και Τσιμαρίας. Με βάλει στη Βουλή η Σιούφας. Του λέω και δεν του κρύβω, στη Βουλή με έχουσε η Σιούφας. Η Σιούφας. Η Σιούφας. Αλλά και τον Σιούφα στη Βουλή τον εχωσάμε εμείς. Οκτού αδέλφια, 19 παιδιά και ζουν όλοι οι γουνίδες μας. Πρώτα έχουσα εγώ τον Σιούφα στη Βουλή και μετά με έχουσε αυτούς. Θα λουχνώσεις. Εγώ. Μην αγχώνεσαι. Τι μας είναι εδώ, από τις 19 που είμαστε, μόνο, κύριε Λάκη, μόνο 7. 7 δουλεύουμε στη Βουλή. Μπράβο, μπράβο. 7. Και δουλεύουμε όλοι στα φωτοτυπικά, 7 φωτοτυπικά έχει η Βουλή. Στα καρδιτσιώτες. 7 αδέλφια από την καρδίτσα. Καρτέλ. Καρτέλ. Τι ζόρτρα πας! Σαν που εσύ που μπήκες στο δημόσιο μοναχούς, μπήκες σε τα μας τώρα, σε τα μας! Τι δηλαδή, να μπουν στη Βουλή ξένοι άνθρωποι. Εμείς γνωριζόμαστε από το χωριό και ούτε να γίνει τσιμουδιά. Και σγά τα λεφτά που παίρνουμε. Αυτοί εδώ με μια υπογραφή τσιπώνουν ένα σκασμό λεφτά. Είπα και νομίζει ότι επειδή έχουν κρίση έχουν σταματήσει να κλέβουν. Οι γούστο λέω, διορισμένους. Ούτε βρουν, αρπάζουν. Τα χαμπατρίδα, μεγάλα λόγια, ποτέ αρχίζει ο άντρας και λέει μεγάλα λόγια στη γυναίκα. Ποτέ. Αγάπη μου και πόσο σ' αγαπώ και κανείς δεν σ' αγαπάει σαν εμένα, ποτέ. Ποτέ. Τα λέει τα λόγια, πότε όταν αρχίζει να την απατάει. Ναι, τι άξις, άξις. Εγώ το μνημόνιο που είμαι και υπάλληλος της Βουλής, του διάβασα. Αυτοί μονάχα του υπόγραψαν. Αφού του κάναμε πλάκα, Και ούτε που το διάβασαν, Στην κοκκινοσκουφίτσα έχουν βάλει υπογραφές. Το ξέρεις ότι ο Άδωνης θα πουλάει τώρα κοκκινοσκουφίτσες. Οι βουλευτής πληρώνεται 8.000 το μήνα για να διαβάζει μνημόνιο. Αυτή είναι η δουλειά του και δεν την κάνει. Και αντί να πιάσει αυτούν από το λαιμό, πιάνει σε μένα που φωτοτυπάω. Ξέρεις γιατί δεν κοιτάει. Γιατί το μνημόνιο κόβει τα λεφτά τα δικά σου. Δεν κόβει τα δικά του. Άμα έκοβε τα δικά του θα το διάβαζε. Ήρθε και ο Παπανδρέου από το Τουρούντου. Από το Τουρούντου,
ούτε το δει. Ό,τι του βάζουν μπροστά του υπογράφει. Την άλλη φορά είχε ανοιχτού παράθυρο ο Παπανδρέου στο γραφείο και του ήρθαν κάτι χαρτιά από τον αέρα απ' έξω. Τα απόγραψε. Τα απόγραψε! Μιλήστε κύριε υποβάστη. Έρχεσαι εσύ. Ναι. Έρχεσαι εσύ και τα βάλεις με μένα. Τέτοιος μαλάκας είσαι. Αντί να θες να παίρνεις και εσύ αυτά που παίρνω εγώ, θέλεις εγώ να παίρνω αυτά που παίρνεις εσύ. Τόσο μαλάκας είσαι. Να κόβουμε όλους τους μισθούς για να ξεπληρώνουμε τα δάνεια που παίρνουν οι τράπεζες. Δεν έχεις καταλάβει, ε. Ντιμπτουβάρι είσαι. Χρεώνεσαι εσύ γιατί έπεσε όξο η ιδιωτική τράπεζα. Σε λυπάται εσένα η τράπεζα. Εσύ γιατί δεν λυπάσαι. Η τράπεζα εσένα δάνειο δεν σε δίνει. Στο Πασόκ έχει δώσει λεφτά μέχρι το 2016. Του Πασόκ του 2016 ζήτημα είναι θα έχει μείνει κανένα κάδρο στον τοίχο. Εσένα άμα χρωστάς 200 ευρώ δάνειο θα έρθει ο εισαγγελέας από το σπίτι σου να σου πάρει. Για αυτούς που ζουν μόνο με τα μαύρα λεφτά, μη ζήμενες, μη επιχειρηματίες, πώς ζουν τόσα χρόνια αυτοί, πού ζουν μαλάκας είσαι. Αχ, δε σε κόβει πώς βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης βουλευτής, ε. Από τα φυσικά του χαρίσματα, σε τυφλώνει του μυαλού του Σπιθυροβόλο. Ουτέρης χρυσός της πολιτικής. Λοιπόν, βάλε τη θέληση. Εμείς κάτι τέτοιους λελέδες τσιβαράμε σφαλιάρες στην καρδίτσα. Άι από εκεί, άι τους λέμε. Έχουν βάλει και έτσι δημοσιογράφους να βγάλουν όλου του κόσμου κλέφτες. Αντί να κάνουμε γιουρούς ή να τους πάρουμε σβάρνα, καθόμαστε και τους ακούμε. Καθόμαστε εμείς και πλακουνόμαστε μεταξύ μας, αντί να μαζευτούμε όλοι μαζί να τσιπάρουμε στο κυνήγι. Στο κυνήγι! 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 Στάχτου βράχος! Γραμμένους σας έχουν, εγώ στο λέω. Ουδιορισμένος. Όλοι διορισμένοι είμαστε. Όλοι κατορριμμένες που διέσφυλήσαμε. Εσύ πώς μπήκες στο ΙΚΑ. Στην εφορία, εσύ είσαι μπάτσος. Πώς μπήκες στην αστυνομία. Δίναμε ψήφους. Εμείς παίρναμε θέσεις. Γι' αυτό έχουμε μουλώξει. Γιατί άμα ήμασταν περήφανοι θα έχουμε αρπάξει τις γλίτσες τώρα. Η αδελφή μου πήγε να γεννήσει. Και του σταμάτησε. Ποιος θα του ζει στο παιδί εκεί που φτάσαμε. Αντί να φέρει του παιδί χαρά, φέρνει στενοχώρια. Το παιδί θα γεννηθεί όταν έρθει του δάνειο. Εσύ και ακούς τους πρετεντέριδες που μαζί με όλους αυτούς ρημάζουν τον τόπο. Κλειστή τηλεάραση. Βάλε το μυαλό σου να δουλέψει. Έτσι κάνουμε εμείς εκεί στο χωριό μας του Μπαλαμά Καρδίτσας από που είμαι εγώ. Είμαι εγώ! Τι κάνετε εκεί στην καρδίτσα σας? Εμείς! Τι κάνετε! Κλείνετε τη τηλεόραση και κάνετε τι? Εμείς, κύριε Λάκη, βάζουμε το μικρό μας μυαλό να δουλέψει. Αναρωτήσω, τίποτα δεν είμαστε εμείς. Καμιά δουλειά δεν κάνουμε, όλοι άχρηστοι είμαστε. Μονάχα αυτή είναι χρήσιμη. Αναρωτήσω πώς ζούσαμε τόσα χρόνια. Δεν πιάναν τα χέρια μας, δεν σκάβαμε τα χουράφια μας. Καθόμαστε και μας τάιζαν οι Γερμανοί! Σας έχει πάει ο ύπνος! Εγώ μπορεί να έρθω στην Αθήνα, αλλά την κυρά μου ακόμα τη μαρκαλίζω. Εσείς όλοι οι Αθηναίοι παρτούζες. Ούτε τη γυναίκα δεν μπορείς να πηδήξεις και τη δίνεις και στον ξένο. Γίνατε όλοι πολιτισμένοι. Σας σταματάνε τα κανάλια και σας ρωτάνε τι θα γίνει. Τι θα γίνει κι εσείς απαντάτε. Όσο δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Εσύ τι είσαι, ε? Δεν είσαι κόσμος! Ποιος είναι ο κόσμος, ο άλλος! Ο άλλος κόσμος! Ο κάτω κόσμος! Εσύ είσαι ο κόσμος! Άμα κάθεσαι εσύ σπίτι, γιατί εγώ να βγω να σλύσω το πρόβλημά σου! Ε, σήκω! Σήκω μοναχός! Αϊκουνήσουν να τον κόψω εγώ το μισθό μου! Να τον κόψω! Να σηκάνω τη χάρη να τον κόψω! Αλλά ξυκόλα! Τάχα μου!
Ο λαός με ιστορία, να σου το πω εγώ. Γιατί καλός αυτός εδώ ο κύριος Λάκης σε καλοπιάνει και σε χαϊδεύει. Τέτοιος μαλάκας λαός χρόνια είχε να φανεί στην ιστορία. Αυτό ήρθα να σε πω, κύριε Λάκη. Τέτοιος μαλάκας λαός θα κάνει χρόνια να ξαναφανεί στην ιστορία. Χρόνια να ξαναφανεί στην ιστορία. Στην ιστορία. Κοίταξε στον καθρέφτη. Ποιος είσαι, τι κάνεις. Βλέπεις κανένα χαΐρι, βλέπεις καμιά προκοπή. Τι κοιτάς. Τα βάζει με μένα που φωτοτυπώ το μνημόνιο και όχι με αυτόν που του υπογράφει το μνημόνιο. Καλός μαλάκας είσαι εσύ. Στου λέει ο Σβαγκανάρας, ο Αντώνης, τα Αποστόλη και Τσιμαρίας, διουρισμένους. Δημήτρης Πιατάς. Με τον Δημήτρη είμαστε το 1981 πρώτο παίξαμε μαζί. Τώρα σκίζει πάλι, κάνει μια μοναδική παράσταση, Λανώνα, το έχεις παίξει πριν 12 χρόνια. Το έχω παίξει πριν 14 χρόνια. Ρομπέρτο Κόσας. Δεν υπάρχει ωραία γρία από αυτή. Και ξέρεις, ιταλικά μιλάω. 32 λέξεις ιταλικές λέω μόνο. Και πιο πριν μου έγραψες εσύ να πω καρδιτσιώτικα να τα πω. Ευτυχώς που τώρα μιλάω κανονικά. Είπες τα ιταλικά. Κακουέτα. Λανώνα, Δημήτρης Πιατάς. Ένα χειροκρότημα για το σπουδαίο Δημήτρη Πιατά. Από τους ωραίους μεγάλους κωμικούς. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Αλφαντήρι, επανερχόμαστε στο κομμωτήριο. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Give a bit of. Αντιμιλάς, αντιμιλάς σε μένα, μικροβούρτσα από τα Πετράλωνα. Ξεχνάς ποια ήσουν πριν σε γνωρίσω. Τσιμπιδάκι. Τσιμπιδάκι, είσαι ημιόροφος στο Εγάλαιο. Τσιμπιδάκι, ναι, αλλά τι τσιμπιδάκι. Το τσιμπιδάκι. Για το δικό μου το τσιμπιδάκι ερχόταν φρύδια. Από την Κόρινθο, από την Αμαλιάδα, από τα Σούρμενα. Από το Τεπελένι. Ποιες ερχότανε, μωρέ, για πες μου, ποιες ερχόταν. Οι φίλες σου, οι αδελφές από το στρατό. Που τέτοιες αδελφές δεν υπάρχουν το 2050. Άκου να σου πω, αγάπη μου. Το 2050 η κομμότρια δεν είναι σαν την κομμότρια του 2012. Σε μένα μιλάς, σε μένα. Εσύ είσαι αρχαία. Αρχαία μεν, αλλά εγγράμματη. Βρέμοντε... Σιγά. Όσο μπάρμπα το νου σου. Βρέμοντε, θα σε πήγαινα εγώ στο μουσείο. Δεν θα έβλεπε ποτέ σου από κοντά, δεν θα έβλεπες βιβλιοθήκη. Μιλάς εσύ, ε. Μιλάς εσύ που κυκλοφορείς με το iPhone το 832. Ενώ έχει ήδη βγει το 936 εδώ και ένα μήνα. Είμαστε δύο κόσμοι. Τελείωσε. Έχω τελειώσει αμάραντο. Έχεις τελειώσει αμάραντο. Έχω τελειώσει τρίφωνα. Ω, τώρα που το είπες αυτό. Τώρα που το είπες λέω αυτό. Είδα τη δασκάλα σου. Και τη λυπήθηκα. Τη δύστυχη. Σε ποιο κανάλι την έδειξε τη γλυκιά μου την τρίφωνα. Ποιο κανάλι, αγάπη μου, μέσα σε ένα στενοφόρο. Φτερνίστηκε. Πάει το μάγουλο, έφυγε από το τελευταίο λεπτό. Χάσανε και το αυτί. Και τώρα τρέχουν μπας και το βρουν να το σώσουν. Στραβά τη πανόλα τη δασκάλα μου. Είναι ο Ερμή ανάδρομο. Να προχθέ τη κάηκαν τα χίλια. Πήγε να πιει μια κούπα καφέ και έσκασε η σιλικόνη. Να σου πω, εσύ που τάζησε, ήταν τόσο διάσημη μικρή. Δεν τα ξέρει, ρε παιδάκι. Εκείνη την εποχή, με δύο άνθρωποι παίζανε στην τηλεόραση. Ο Τρίφωνα και ο Άδωνη. Ο Γεωργιάδη. Έχει ακούσει. Ούτε καν. Τι ήταν αυτό. Τι ήταν, λόγιο. Ρήτο. Μίλαγε, μίλαγε συνέχεια. Τι λες τώρα και. Και κάποια στιγμή τελειώσαν τα λόγια, τελείωσε και αυτός. Πώς γίνεται με το αυτοκίνητο που μένει από βενζίνη, έτσι. Καλά μου ρε, τίποτα δεν θυμάσαι. Δεν μου λες, πότε είσαι γεννηθής. Γεννηθήσα. Γεννηθείς, καλά το λέω. Όταν γεννήθηκε, φωνάξανε στο μευτήριο. Αγόρι, αγόρι, μετά πήρε την κλίση.
Εμάς πότε θα μας... Κάτσε ρε Μπάρμα, βλέπεις ότι μιλάμε κάποια πράγματα σοβαρά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ είμαι του 2014. 14, 5, 10, του 5ου μνημονίου. Ωπαπα, πότε? Δεκέμβριο, 12. Μάλιστα, ποια κυβέρνηση έπεφτε τότε, δεν θυμάμαι. Α, να, το 936 έχει πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα? Μπαίνεις μέσα και σου θυμίζει τι έκανες τότε. Εγώ? Όχι εγώ, μπαίνεις εσύ και σου θυμίζει για μένα. Εσύ, αγάπη μου, εσύ. Ο δορυφόρος δεν έχει τη μνήμη σου, θυμάται τα πάντα. Σώπα ρε πουλάκι μου, και τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, βάλε εδώ πέρα το χεράκι σου. Όπα, πολύ το βάλες. Να σου πω λίγο, να σου πω λίγο κάτι. Μπορώ δηλαδή εγώ μέσω αυτού του μηχανίσματος... Μηχανίσματος. Ναι, ναι. Μπορώ δηλαδή εγώ να μάθω, να θυμηθώ δηλαδή το όνομα ενός ναύτη που είχα πάρει στον Ζάπιο το 2013 Δεκέμβρη, ήταν θαρό, 3:30 το βράδυ. Αυτό είναι όλο καλέ. Ναι. Αυτό πάτα το χέρι σου ξανά. Ωπα, κάηκε. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, 2013, Δεκέμβριος, Δεκέμβριος. Πυροσβέστης. Δύο μέρες μόνο δεν πήγες στο Ζάπιο. Τι να κάνω. Ναύτης, όχι. Τσολιάς. Κι άλλο τσολιάς. Συγγνώμη, γι' αυτό δεν έγινε παρέλαση τότε. Έλα στα μάτια. Να σου πω. Με κάνεις κίτρα, επόμενε. Να σου πω. Οδοκαθαριστή. Οδοκαθαριστή, τι να κάνω, αγάπη μου. Κείνη την ώρα περνούσα και τα σκουπιδιάρικα. Μάλιστα. Ναύτης! Νάτος ο ναύτης! Μη μου πεις! Ναύτης! Στέλιος Καραπεταχτούλης! Καραπεταχτούλης, έτσι τον λέγανε! Ναι. Πες μου ότι έχει και φώτο, πες μου! Ναι, κάτσε να βρω! Αχ, έχει εδώ με το πουλί του έξω! Τι, φαίνεται το πουλί του στη φωτογραφία! Όχι, μάλλον είχε πανσέλινο και το φώτιζε! Για να δω! Ναι. Ο Χριστός και η Παναγία μου! Και δεν μου λες αυτό εδώ κάτω που αναβοσβήνει τι είναι, κάτι άλλο! Το πουλί, α, πιο κάτω! Είναι αυτό, είναι application μετεμψύχωση. Και τι είναι αυτή η μετεμψύχωση, η application? Αυτό σε πάει σε προηγούμενες ζωές. Σώπα, βρε πουλάκι μου. Δηλαδή... Τι θα γίνει, ρε παιδιά, εμείς πότε θα... Κάτσε, βρε άνθρωπε, εδώ και εγώ είμαστε. Εδώ και εγώ είμαστε, πάμε πίσω σε άλλες ζωές. Πότε και πότε. Έλα, πάτε, πες μου, με βάλω το χέρι. Σιγά πολύ το βάλες. Τι ήμουνα, πες μου. Λόρδος στην Αγγλία. Αδελφή! Στην Αγγλία είπα! Εγώ δηλαδή ποτέ δεν ήμουν άντρας. Σ' όλες μου τις ζωές ήμουν μία αδελφή. Στάσου! Τι? Στάσου! Ωχ! Αχ, γλίστρησες! Γλιστράει εδώ! Τι είναι? Απίστευτο! Ήσουν ένας από τους 300! Α, γι' αυτό όποτε βλέπω Πέρσες αισθάνομαι διαφορετικά, ε! Ξέρεις πόσες Πέρσες θέλω να τους κάτσω, δεν έκατσα ποτέ σε κανέναν! Νιώθω μόλις βλέπω Πέρση κάτι ανδρικό μέσα μου και με αναστατώνει! Αλήθεια, εσύ τι ήσουν, ε? Εγώ? Κάτσε. Σταθερή αξία μου. Καλόγρια στο Κανκούν στο Μεξικό. Στο Κανκούν. Αχ, έλα να το κάνω κι εγώ. Βάλε το χέρι σου να δω το application. Κάτσε. Απ' την άλλη. Α, συγγνώμη. Ωραία, φτάνει. Αχ. Αυτό είναι το κομμωτήριό μας. Τι λες, καλέ, λάθος. Κάποιο λάθος κάνεις. Κάτσε εδώ. Φέρτο εδώ. Κάτσε εδώ. Λάθος. Και λέει είναι το κομμωτήριό μας χθες το βράδυ. Κι αυτός είναι αδελφός μου. Πήγες με τον αδελφό μου, βρεμόκοντη. Αυτός πήγε μαζί μου, αυτός. Θα σφάξω μικρό τσίπιδο απόψε. Θα σε σφάξω, τα ακούς. Όχι, καλέ, μην είναι γέροι άνθρωποι εδώ. Χαίστηκα για τους γέρους. Αυτούς έτσι κι αλλιώς τους κουρεύουμε τη μισένεκεν. Δεν πληρώνουν ποτέ. Θα σε σκοτώσω, μικροφούρτσα, θα σε σφάξω. Ρε παιδιά. Θα σε σφάξω. Μη. Θα σε σφάξω. Θα μας κουρέψει. Έφυγε. Φύγανε. Φύγανε. Νότα. Φύγανε. Φύγανε. Αυτή ποιοι είναι? Ο Νότας που είναι? Ποιος Νότας? Ο Νότας. Δεν το λένε Νότα. Πώς το λένε? Δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά θυμάμαι δεν το λένε Παμινόντα. Και πώς θα περάσω ακούρευτος αύριο από την Επιτροπή? Ποια Επιτροπή περάσεις? Αύριο. Αύριο θα διαλέξουν 100 που θα πάρουν σύνταξη αυτό το μήνα. Από πόσους? Από 43.000!
τόσο λίγοι. Αν περάσω στους 100, θα κεράσω φάρμακα όλη την παρέα. Θες ήμουν εγώ σε ένα φαρμακογλέντι. Δεν μπορεί να φανταστείς τι έγινε. Κόψε με 4 κάψουλες τα 8. Έγινε χαμός. Χαμός. Εγώ χθες άνοιξα από την κάμα ένα παλιό σιρόπι και το πιάμε κάτι φίλοι. Έχεις σιρόπι για το δίκα. Έχω. Μην το πεις πουθενά. Το φοβάμαι το μάτι. Έχω μουγκοθιόλ του 2012. Τότε που μας δώσαν τα τελευταία φάρμακα. Όποιος δεν είχε μυαλό να πάρει τότε φάρμακα, σήμερα έχει πεθάνει. Αχ, δυο οικόπεδα πούλησα τότε και σήκωσα 8 φαρμακεία. Κράτησα και ρευστό να μπαινοβγαίνω στα νοσοκομεία. Η είσοδο στο νοσοκομείο πόσο έχει πάει τώρα? Είναι 100.000 δραχμές το άτομο. Και αν πας με τη γριά μαζί, είναι 98.000. Συμφέρει να αρρωσταίνεις μαζί. Εμένα το λες. Πριν 8 χρόνια που ήθελα να μπω εγώ για χολή, έβγαλα τη γριά στη βεράντα. Τρεις μέρες άρπαξε πνευμονία και μπήκαμε και οι δύο μας. 100.000 δραχμές είναι σε παλιά. 300 ευρώ παλιά λεφτά. Το άκουσες, είπε ο πρωθυπουργός. Τι? Ότι υπάρχουν, λέει, κάποιοι που θέλουν να γυρίσουν τη χώρα πίσω στο ευρώ. Υπάρξουν πάλι. Δεν θα αφήσουμε, είπε, το λόμπι του ευρώ να διαλύσει τη χώρα. Ευρώς φυλάξει. Και βγήκε χθες στην τηλεόραση και αυτός ο μεγάλος, ο πολιτικός, μωρό, ο παλιός. Ο ποιος? Ο παλιός που ήταν μεγάλος. Και όταν ήμασταν εμείς ακόμα μικροί, μεγάλος ήταν αυτός και τότε. Ο Παπανδρέου? Όχι, βρε, ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου είναι στις φυλακές. Για εκείνο το μνημόνιο ένα? Ποιο μνημόνιο ένα? Όχι. Όταν έφυγε από την Ελλάδα, άνοιξε σχολή για πρωθυπουργούς. 49 χώρες χρεοκόπησαν. Από τους μαθητές του. Ναι. Σε 49 χώρες τον κόσμο μέσα. Ποιος μίλησε τότε? Τι λες? Λέω. Τι λες? Έλα. Το χάπι το πήρες μαζί σου. Το χάπι. Ποιος μίλησε? Όχι, μη μου φύγεις τώρα, έχουμε συζήτηση. Ποιος πολιτικός μίλησε τότε? Α, αυτός που λέω. Ναι. Ο αυτός, ναι. Ο Μητσοτάκης, ναι. Αυτός μίλησε. Ο Κυριάκος. Ποιος Κυριάκος? Ο Κυριάκος πάει. Ο πατέρας του μίλησε. Ναι. Σε σένα μίλησε. Σε μένα τι να πει? Τι να πει σε μένα? Όχι, μίλησε στον ανιψιό του Παπαχελά. Ή στην εγγονή της Τρέμη, δεν θυμάμαι. Τι είπε, θυμάσαι? Τι να πει? Γιατί αρχίζω να τα παίρνω τώρα. Όχι, μην τα πει. Ότι είπε, ναι, ότι η Ελλάδα έπρεπε να είχε κάνει τις μεταρρυθμίσεις το 89, αλλά δεν τον άφησαν. Γιατί τον Παπανδρέο τον άφησαν τότε? Αφήσαν τότε το Πασόκ να κυβερνήσει μόνο 25 χρόνια. Μετά το διέλυσαν. 25 χρόνια τι να προλάβεις να κάνεις. Πότε ήρθες, πότε έφυγες. Τώρα όμως γίνονται βήματα, τώρα γίνονται τα βήματα. Τώρα, χθες. Τι? Χθες φύγαν οι πρώτοι 29 δημόσιοι υπάλληλοι από το δημόσιο. Ναι, φύγαν οι πρώτοι. Ιστορικά γεγονότα ζούμε το 2050. Ναι, και το 2057, τώρα το είπε η τηλεόραση. Τι? Ναι, το 2057 η Ελλάδα θα ξαναείναι όπως το 2012. Γιατί αυτά είναι, λέει, τα τελευταία μέτρα. Όχι εκείνα που μας λέγαν τότε, αυτά. Δηλαδή, επανέρχονται οι δύο μισθοί αναπολικατοικία. Σέχασα τώρα. Το 2034, δεν καθιερώθηκε ο ένας μισθός ανά οκταόροφη πολυκατοικία, Έπρεπε σε κάθε πολυκατοικία να εργάζεται τουλάχιστον ένας. Τι? Αυτός ο ένας θα γίνουν δύο. Το 2057 θα γίνουν τρεις.
και το 2074 θα δουλεύουν τουλάχιστον 3 όροφοι σε μια πολυκατοικία. Έχονται επιτέλους καλύτερες μέρες. Ναι, 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 ναι. Να βρισκόμαστε πιο... Θα κλάσω λίγο, θα κλάσω. Κλάσε. Περίμενε. Περίμενε να έρθει το ρεύμα να πηγαίνει προς τα γη. Περίμενε. Τώρα κλάσε. Εντάξει. Α, δεν σου είπα. Τι. Τι άλλο έμαθα. Τι. Επανέρχεται η σύνταξη στα 97. Γιατί η αλήθεια ήταν ότι η σύνταξη στα 102 ήταν λίγο άδικο. Ναι. Χθες έγινε χαμός στη Θεσσαλονίκη. Χαμός. Παντρεύτηκα. Α, χαμός. Ναι. Α, γάμος. Τι, τι. Δεν παντρεύτηκαν άνθρωποι. Άνθρωποι παντρεύτηκαν. Ναι. Έλα. Α, το 2000 σταματήσαν οι γάμοι. Πόσα ναι. χρόνια είναι. Ε, πού να... Ήρθε το CNN. Ναι. Α, προχθές, προχθές στην Κρήτη. Τι. Το δες, το δες. Τι. Μια οικογένεια. Γέννησε και δεύτερο παιδί. Πα, 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 ναι, 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 ναι. Τι γεράματα, ναι, ναι. Πήραν μεγάλο ρίσκο αυτή πέρα. Ρίσκο, ρίσκο, πρώτη είδηση. Θα πήγαινε και ο πρωθυπουργός στη βάφτιση, αλλά έπρεπε να πάει στην κηδεία του Μητσοτάκη. Πέθανε επιτέλους ο Μητσοτάκη. Ναι, 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 πριν από 3 μέρες. Αλλά θα τον κρατήσουν μια εβδομάδα, λέει, μην έχει πάθει νεκροφάνεια. Άμα το σιγουρέψουν, θα κάνουν και την κηδεία. Δημοσία θα πάνε. Ε, βέβαια, αλλιώς θα τον κρατούσε για την νεκροφάνεια, καταλαβαίνεις. Μην πληρώνουν άδικα. Αυτοί, από την ώρα που γεννιούνται, δεν βάζουν ποτέ το χέρι στη δικιά τους στην τσέπη, μόνο στη δικιά μας, κατάλαβες. Θα μου ανέβει πίεση την ώρα. Να αλλάξω και γυαλιά. Δεν βλέπω, ναι, 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 ναι. Δεν βλέπω τα γράμματα όταν μιλάει ο πρωθυπουργός στη Βουλή. Δεν βλέπω τα γράμματα. Α, δεν τα βλέπεις. Εγώ από το 2033 που ήρθανε μόνιμα οι Γερμανοί, ναι. έμαθα γερμανικά και ησύχασα. Που έχουνε πάει πάλι. Πού πήγανε. Και δεν μπορούμε να αλλάξουμε και κομμωτήριο. Έχουν όλα κλείσει. Έχουν κλείσει όλα. Μπορεί να τους έτυχε κάτι σοβαρό. Φέρονται σοβαροί οικογενειάρχες και οι δυο τους. Ναι, 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 ναι. Μόνο τους θυμάσαι αυτούς που το είχανε παλιά. Τον κοντό θυμάμαι. Που γίναγε σαν σβούρα, πέταγε τις βούρσες και φώναζε «Εγώ που έχω τελειώσει και αμάρετα!» Εγώ θυμάμαι τον άλλον που φώναζε «Τώρα, τώρα θα σε σφάξω, μπορεί και λιακό, τι!» Τι να πέγιναν. Αυτός ο κοντός έγινε ηθοποιός. Έλα. Και ανέβασε με εκείνο τον παλιό τον κομμωτή, τον Τρίφωνα. Κάτι μου λέει. Μια παράσταση χάλασε ο κόσμο. Ποια παράσταση. Μάνα στο μαλλί. Πω, πω, τι θυμάσαι! Θυμάμαι μέχρι το 2034. Το θυμάμαι. Τι ρόλο έπαιζε ο κοντός? Ο κοντός έπαιζε ένα ψηλό κόντρα ρόλο. Πού είναι το συνάδελφο, θέλω να περάσω για τον νεοκραταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη γυναίκα μου. Κι εγώ στη δικιά μου. Πού είστε ρε παιδιά, πού είστε ρε παιδιά. Είχαμε πάει στο ΙΚΑ για ένα διακανονισμό. Ναι, με διακανόνισε. Πρέπει να πάμε στο νεοκραταφείο να ανάψουμε. Χαίρι για τις γυναίκες μας. Ναι, 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 ναι. Πα, γιατί από τι δράμα, ε. Να έχουν υπάρξει τόσο ωραίες αδελφές στη ζωή τους, τα νιάτα τους και να μην θυμούνται τίποτα. Εδώ δεν θυμούνται ότι ήταν αυτό το δικό τους το κομμωτήριο, πάλι. Σιγά. Να σου πω. Έλα. Δεν θυμούν. Να σου πω. Είστε φτιάξε, ρε. Έλα, για μια στιγμή ξανάνιωσα. Για μια στιγμή όμως. Θα σου κάνω ένα το καπάς και δεν θα καταλαβαίνουμε τίποτα. Ναι, 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 ναι. Να σου πω, αυτοί δεν θυμούνται ούτε το κομμωτήριό τους ότι ήταν αυτό παλιά. Πώς το πάθανε, δεν μου έχεις πει. Δεν τα ξέρεις αυτά, πουλάκι μου. Τότε, το 2034 που ήρθαν οι Γερμανοί και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη χώρα μας, δώσανε σε όλους τους Έλληνες ένα τόσο εδώ μικρό χαπάκι για να ξεχάσουν λίγο την πείνα τους. Αυτοί οι δύο, μόλις φάγανε το χάπι, ξεχάσαν την πείνα, αλλά ξεχάσαν και ότι είναι οι αδελφές, γιατί ήταν πεινασμένες. Τι μου λες! Και οι γυναίκες τους που πηγαίνουν στα νεκροταφεία, ποιες είναι? Είναι οι γυναίκες των αδελφών τους. Είχαν ο καθένας τους από έναν αδελφό που ήταν straight. Υπήρχανε τότε straight. Μέχρι το 2032 ήταν πάρα πολύ. Υπερτερούσαν στον πλανήτη. Μετά πήραμε την κυριαρχία. Αυτός δεν, αν δεν πάθαινε το Alzheimer, θα ήταν τεράστιος ηθοποιός.
Εγώ τον είχα δει για να καταλάβει την Επίδαυρο. Έπαιζε Αντιγόνη, την ίδια. Τρομερός. Ακόμα θυμάμαι το τραγούδι και να τριχιάζω. Κρέοντα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Την Αντιγόνη σου στους τάφους που την πας και μεγαλώνει ο αχαίροντας για μας. Κρέοντα κι ούτε ένα τηλεφώνημα. Μες στο μυαλό μου το αβάσταχτο κενό. Λαμπηριθάρθω πριν πεθάνω να στο πω. Και με χτυπάει το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο. Και πνίγει το παράπονο. Το παράπονο το πνίγει. Είχα ασυσιάτα από τον αδελφό. Είχα τον έκαψο εκεί πάνω στο βουνό. Δώδεκα ελπίδα μου κρεμάστηκε. Κρεμάστηκε το λέει. Μόνη μου έμεινα εγώ με τον νεκρό. Τον νεκρό. Με την καρδιά μου να φωνάζει σαν αγαπώ. Κρέατα ένα τηλεφώνημα. Την Αντιγόνη μες στους τάφους που την πας. Χτύπιε με τώρα σαν να είμαι ο Ρουβάν. Κρέοντα. Μπράβο, μπράβο. Θυμήθηκε. Θυμήθηκε. Θυμήθηκα. Θυμήθηκα την πρωταγωνίστρια. Θυμήθηκα. Ήταν ψηλή. Ήταν κοντή. Ήταν ψηλή. Ήταν κοντή. Ήταν ψηλή, τι θυμάμαι. Ήταν κοντή. Τι θυμάμαι όλη την παράσταση. Ήταν κοντή. Όλη την παράσταση. Ήταν ψηλή, σου λέω. Ψηλή. Θυμάμαι την παράσταση. Και στο τέλος έβγαινε η ψηλή πρωταγωνίστρια. Και τελείωνε κάπως έτσι. Μπορεί να τα άφεσαι με του χάρου τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όμως τότε ασφαλής μαζί του. Μα σε ρωτά, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή. Τη ζωή. Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αργιμένικα στο λέω. Για στο κρέοντα να λέει το αντίθετο. Σε ξέρεις μαζιά μου που μένω, για να αναστηθείς να περιμένω. Από μαλακία θα ξέρω, ότι μ' έκανες κι αυτό. Ανάσεις, καρταβάσεις!
λοκομοτήριο. Εδώ βρεθήκανε, είμαστε όλες οι γενιές κωμικών. Σωτήρης, Καλυβάτσης. Και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Ο οποίος Βασίλης μας σκίζει φέτος στα Βρετάνια. Αχ, αυτά τα φαντάσματα. Του Άντοντε Φίλιππο γίνεται χαλασμός στο θέατρο. Είμαστε, είναι αλήθεια χαίρομαι όταν παίζω με νεότερους κωμικούς που είναι όλοι μεγάλα ταλέντα. Πολύ μεγάλη χαρά έχω, δεν μπορεί να φανταστείτε. Να σας χειροκροτήσω εγώ. Βασιλάκι μου, γλυκέ χρόνια, Σωτήρι μου, Ανασάκι, Άλσαν, δώσε. Ρώμα. Δεν ταιριάζεται, σου λέω. Καθένα στο λέω. Καθ' τον κρέο, κανένα λέει το αντίθετο. Σε μάτια μου που μένω. Κι ανασκητή θα περιμένω. Από μαλακία θα ξέρω το καρνέ καθό. Γεια σου, Μάργα, για σου. Επαναρχόμαστε. Ένα γύρο κλάσμα. Για όλη τη γενιά. Σαντήρι, προβάλλει και τους ανθρώπους που να προβάλλει και μετά θα τελειώσουμε εδώ πανηγυρικά, όχι με τραγούδι. Να πω λοιπόν ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει την Κυριακή 18 Νοεμβρίου ένα αρτήρια συναυλία με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο για την ανακήρυξη της Θεσσαλονίκης Πολιτιστική Υποτέμουσα 2014. Υποτίθεται να πάω εκεί, του ζητώ συγγνώμη γιατί οι νέοι θέλαν να μου δώσουν. Θες μόνο κάτι, τιμητική πλακέτα που δεν... Ντρέπομαι να τα λέω αυτά. Ναι, δεν μ' αρέσει. Όχι ότι δεν το δέχομαι. Δεν το... Εμένα, ο κόσμος... Παιδιά, καλή επιτυχία. Συγγνώμη που δεν μπορώ να έρθω και να είμαι εκεί. Θα πρέπει να συμμετέχω και να είμαι εκεί. Ο ελληνικός σχηματογράφος έχει την ανάγκη σας. Συνεχίζεται «Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι», η ιστορία του Βαρβάκη. Και είναι ωραίο ότι τόσοι διάσημοι ηθοποιοί έρχονται και στηρίζουν την Ελλάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να γίνονται ταινίες στην Ελλάδα. Πόσος κόσμος, πόσα χρήματα, γιατί οι παραγωγές αυτές κοστίζουν 2, 3, 5, 6 εκατομμύρια ευρώ. Δουλεύουν κόσμος πάρα πολλοί. Ο Μενέλος Καραμαγιώλης με τη νέα του ταινία Jace που παίζει ο σχηματογράφος που μου είπανε να πάω να τη δω ότι είναι πολύ ωραίος σχηματογράφος. Έχει ξεκινήσει από τις 8 Νοεμβρίου. Του εύχομαι και αυτούνου καλή επιτυχία με πολύ ωραίους ηθοποιούς. Νιώθω ότι πρέπει να στηρίζουμε οτιδήποτε μπορούμε να στηρίξουμε όσοι έχουν δυνάμεις. Ο Στέφανος ο Κόκκαλης ο δικός μας εδώ, το δικό μας το παιδί. Συμμετέχει στη μουσική παράσταση με τίτλο «Δυνατά τώρα» στις 19 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Την άλλη φορά σας είπα για τη γυναίκα Διάβολο, μια ωραία παράσταση που είδα και πραγματικά παρακολουθώ, πηγαίνω σε μικρά θεατράκια και παρακολουθώ παραστάσεις με νέους. Είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που τα παιδιά διαβάζουν, οι νέοι ηθοποιοί, μια ιστορία που είναι τόσο ωραίο. Έχω μάθει να βλέπουμε και ξέρεις, δεν ανακαλύπτουμε αυτή την άλλη πλευρά των νέων ηθοποιών του θεάτρου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όλοι οι ηθοποιοί είναι η κόρη του Γιάννη του Μπέζου. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αλήθεια είναι. Και επίσης είδα μια άλλη παράσταση σε σωματικό θέατρο που ήταν η 10 cm up. Που πρώτη φορά είδα ένα θέατρο με
πώς παιδιά με το σώμα τους, χωρίς μέσα καθόλου, στείλουν μια ιστορία. Γιατί αυτό το πράγμα ζούμε αυτό το καιρό. Έχει μπει το μυαλό όλων και δημιουργούν το low budget story που είναι η ιστορία του δικού μας site εδώ από το spirito.net. Στο Δήμα Κακογιάννη πάλι ξεκινάει παράσταση του Έγκη Ζολάρη. Θα σε πάρει ο δρόμος 19, 20, 21 Νοεμβρίου. Και φτάσαμε στο τέλος. Δεν θα τραγουδήσω εγώ. Όχι εγώ. No more. Θα τελειώσουμε. Αφού ευχαριστήσω την Αλία του, θα τελειώσουμε την Πάργα. Η Πάργα θα κλείσει. Δώσε εδώ και θα σηκωθούμε όλοι. Πιανόμαστε χέρι-χέρι, μπαίνει η μουσική, έτσι, δώσ' το ένα στον άλλον ψυχολογική στήριξη, όλοι μαζί. Αχ, με γέλασε και μια μικρή κόντουλα και με λάχρυ. Ωραία, κάτι κορίτσια εδώ. Αυτό είναι. Κάνουμε φινάλο όλοι μαζί. Χαιρετάμε Πάργα και εμείς. Το Σαντήρι. Αν Σαντήρι. Την άλλη Τρίτη το τελευταίο για αυτό το χρόνο. Να πιούμε εγώ και εσύ, αγάπη μου χρυσή.